έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά, το κάρι, ο Νέτο γκολ! Γκολ ο Νέτο! Στέλνει το μάτς του Κλεάντης Μικελίδης, υπάρχει Θεός στα πηγάδια! Από την κεφαλιά του Κάμπορα στο δοκάρι, ο Νέτο από πολύ κοντά ισοφαρίζει, κάνει το 1-1 και στέλνει το παιχνίδι στο Κλεάντης Μικελίδης, το ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο της παράτασης. Ο Άρης απαντάει, ο Άρης είναι εδώ, ο Άρης είναι ζωντανός και πηγαίνει το παιχνίδι στο Κλεάντης Μικελίδης. Με αυτό το χρυσό γκολ του Ντάρζι Ντόλτσε Νέτο από πολύ κοντά, από ένα ακόμη μαγικό χτύπημα του Μεριέμ, την κεφαλιά του Κάμπορα στο δοκάρι, από πολύ κοντά ο Νέτο ισοφαρίζει σε ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε για χρόνια. Νομίζω δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ο Άρης μένει ζωντανός στα πηγάδια. Υπάρχει Θεός. Καλησπέρα στο λαό του Άρη. Τι γίνεται κύριε Ζαμπέτα? Λίγο θέλουμε τον χρόνο μας, καταλαβαίνετε. Πώς πάει, πώς θα βρισκούμε? Δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε καλά, είμαστε από υγεία μόνο καλά. Μόνο από υγεία, Μόνο από υγεία. Και φαντάζομαι ότι σας τυρανάει για σας ο Άρης. Όπως όλο το λαό του Άρη, και επειδή οι στιγμές είναι δύσκολες και κρίσιμες και επειδή ο κόσμος είναι κουρασμένος, απειβδισμένος, άλλοι τα έχουν παρατήσει, άλλοι το πολεμάνε, άλλοι δεν ξέρουν τι να πιστέψουν, άλλοι δεν ξέρουν πού να πάνε, σε ποια κατεύθυνση, βλέπουν τον Άρη να ταλαιπωριέται τα τελευταία 4 χρόνια. Ζήτησα και ευχαριστώ τον Γιώργο τον Ζαγόρα μία φορά και τελευταία, και δεν με ενδιαφέρει να κάνω τον παρουσιαστή ή τον ραδιοφωνικό παραγωγό, να πούμε 5 πράγματα, αυτά που πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους να γίνουν μία φορά σωστά, για να ζήσουμε στιγμή όπως το ηχητικό πριν από λίγο και όπως το επόμενο. Ο Άρης τον λύνει, ο μεγάλος Άρης, 1-0 με τον Τσέζαρεκ. Πάει στη γραμμή, γυρίζει στο Μίσελ, σέντρα του Μίσελ, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει ο Ρουίς, ο Φατί στη φάση, ο Φατί θα περάσει, ο Φατί γκολ, Αργιονάρα, ο Φατί γκολ, η Αργιονάρα πάει στη Λιόν. Ο μεγάλος Άρης είναι εδώ, είναι ζωντανός, είναι δυνατός, είναι ο Θεός του πολέμου. Πατάει τη Ρόζεμπορκ στις 32 του Europa League. Ο μεγάλος Άρης Θεσσαλονίκης, η τεράστια ομάδα της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Ο μοναδικός γνήσιος εκπρόσωπος. Αυτή είναι, αδρέφια, η αιτία που εγώ ήρθα σήμερα εδώ πέρα και πρέπει να σας πω αυτά που εγώ θέλω να πω και πρέπει να κάνουμε επιτέλους μια φορά, γιατί πρέπει να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Μας λείπουνε πολύ, είμαστε πεινασμένοι, θέλουμε να τις ζήσουμε, μας λείπουνε πάρα πολύ, πρέπει, είμαι 45, πόσα χρόνια θα ζήσω, να ξαναδώ τέτοιες στιγμές. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά να πάρω θέση διοικητικού πόστου, δεν με ενδιαφέρει να ξαναεμπλακώ ποτέ. Ό,τι λάθος έκανα ζητώ συγγνώμη, δεν έκανα αυτά που πιστεύατε, δεν έκανα αυτά τα οποία σας έχουν πει, είσαστε παραπληροφορημένοι, πήραμε λάθος απόφαση, πήγαμε στη γάμα χωρίς λόγο και αιτία για μένα. Βολοδέρνουμε εδώ και 3 χρόνια, πονάνε οι καρδιές μας, οι ψυχές μας, τα σπίτια μας, οι γυναίκες μαλώνουμε, τα παιδιά μας είναι μειοψηφία πλέον. Και όποιος δεν θέλει να το δει εθελοτυφλή στα σχολεία, θέλω το παιδί το δικό μου και με ακούει το παλικάρι μου να ξαναπάει στο γήπεδο και να γουστάρει Άρη. Θέλω να ξανασυστηθεί και να ξανασυσταθεί ο Άρης. Θέλω και το εγγόνι μου, το παιδί του παιδιού μου και οι επόμενες γενιές, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα τι ψυχή θα παραδώσουμε, να δούνε Άρη. Άρη Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1914, δεν θα πεθάνει ποτέ και πρέπει επιτέλους μία φορά, δεν θέλουμε πολλές, μία φορά να το κάνουμε επιτέλους σωστά.
και θα εξηγήσω κατά τη δική μου εκτίμηση, κατά τη δική μου εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει μέσα από την τριβή αυτήν που λέγεται διοικητικός παράγοντας στον Άρη, τι σημαίνει σωστά. Γιατί δυστυχώς η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και δυστυχώς η ημιμάθεια, ακόμα και από την τρελή αγάπη την οποία μπορεί να έχει ένας οπαδός, ένας φύλαθλος, ένας παράγοντας, ένας που ασχολήθηκε με τα κοινά του Άρη, η ημιμάθεια δυστυχώς οδήγησε σε λάθος μονοπάτια, οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα, οδήγησε σε λάθος αποφάσεις και παρόλο που πήραμε τη μία και μοναδική ευκαιρία, γιατί δεν θα ξανάρθει άλλη, δεν θα ξανάρθει άλλη. Τελειώσαν τα 44, τα 99, τελειώσανε οι διαδικασίες πάω στη Γάμα και ξανανεβαίνω, τα ξέρετε αυτά, πέρασε ο Άρης στη συμπληγάδα στο και ένα μέσα από αυτό και θα ευχαριστήσουμε δημόσια κάποιον άνθρωπο για αυτό το πράγμα, έστω με αυτή την απόφαση την οποία πήραμε και πήγαμε εκεί, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να το κάνουμε επιτέλους μία φορά σωστά. Όταν εννοείται σωστά, κύριε Ζαμπέτα, θα πει κάποιος τι εννοείται. Θα πούμε λοιπόν ότι ο Άρης είχε μια ιστορική ευκαιρία να πάει από την Γάμα Εθνική, όταν, αφού τέλος πάντων βρέθηκε εκεί που βρέθηκε και αφού η ομάδα ξανασυστήθηκε καινούργια ΠΑΕ. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή το παρελθόν, δεν θα παρελθοντολογήσουμε. Ο τίτλος της δικιάς μου άποψης για τη σημερινή εκπομπή είναι «Επενδυτής στον Άρη τώρα» και γι' αυτό το λόγο θα παρακαλέσω να επικεντρωθούμε μόνο εκεί. Ναι. Δεν θα ασχοληθώ, εγώ τουλάχιστον δεν θα απαντήσω τίποτα τι έγινε με τα χρέη, ποιος ήταν υπεύθυνος, γιατί αδειοδότηση και αυτά όλα. Δεν ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή κανέναν. Ο Αριανός και στον δρόμο που βλέπω ανθρώπους και στο μαγαζί μου που έρχονται και στα μηνύματα που με στέλνουν διάφοροι στο Facebook που με βρίσκουν κτλ. Είναι ένας. Τι θα γίνει με τον Άρη αύριο, πού βαδίζει η ομάδα. Και όταν λέω λοιπόν ότι είχαμε την ιστορική ευκαιρία, αφού ιδρύσαμε λοιπόν νέα ΠΑΕ, θα έπρεπε ο Άρης Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση ο ΑΣ που ήταν το ιδρυτικό σωματείο της νέας ΠΑΕ να βάλει όρους. Όρους οι οποίοι θα δεσμεύσουν τον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη θα έπαιρνε τη νέα ΠΑΕ να κάνει αυτά τα οποία εμείς φανταζόμαστε για τον λόγο τον οποίο πήγαμε στη Γάμα να σβήσουμε έστω με τον τρόπο αυτόν τα χρέη που δεν συμφωνώ κάθετα αλλά αυτόν πήραμε απόφαση. Άρα σεβόμενος λοιπόν αυτή την απόφαση που πήραμε, δεν είχα κάτι άλλο από τη διαφωνία, να πάμε λοιπόν και να βάλουμε όρους, να μην δώσουμε τον Άρη μας έτσι απλά χωρίς προδιαγραφές, χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς διασφαλίσεις, χωρίς να έχουμε εμείς έστω κάποιο χέρι σε οποιαδήποτε στραβή η οποία συμβεί, γιατί δυστυχώς δεν μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος και τρέχαμε για το 44 με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τρέχαμε μετά για το 99 και τρέχαμε για οποιαδήποτε άλλη ιστορία. Άρα το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ήταν να θέσουμε όρους και προϋποθέσεις και όχι μόνο το ποσό της αύξησης του τυχικού κεφαλαίου, γιατί το ένα πράγμα είναι το ποσό, το δεύτερο είναι αν υπάρχει business plan, αν υπάρχει πλάνο δράσης από τα Μπαμπίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, αν υπάρχει πλάνο δράσης για το προπονητικό, αν υπάρχει για τις ακαδημίες, αν υπάρχει για την εμπορική, για την μπουτίκ, δραστηριότητες, αν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία εμείς θέλουμε σαν Αριανοί και μιλάω ως φύλαθρος αν θέλετε και σήμερα έχοντας φυσικά και στην πλάτη μου την ταμπέλα του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου, αλλά μιλάω και ως φύλαθλος, εγώ θέλω τον Άρη να διεκδικεί τίτλους, εγώ θέλω τον Άρη να παίζει στην Ευρώπη, εγώ θέλω τον Άρη ανταγωνιστικό έστω σε αυτό το πρωτάθλημα που δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά αυτό το πρωτάθλημα έχουμε, σε αυτό παίζουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα. Οπότε έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα να είναι ανταγωνιστικός στην Super League, όχι να βολοδένει στα χωριά και να διεκδικεί την είσοδό του στους ομίλους και όπως το πέτυχε τότε το 2010 με το μάτς εκείνο το θρυλικό της Ρόζεμπορκ στο Χαριλάου. Αυτός είναι λοιπόν ο σκοπός της σημερινής εκπομπής και πιστεύω ότι όταν λέω σωστά θα έπρεπε να πάμε, αφού δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα και την ικανότητα και αφού δεν είχαμε τις διασυνδέσεις και αφού δεν είχαμε τους ανθρώπους τους κατάλληλους, θα έπρεπε λοιπόν να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Θα έπρεπε να πάμε σε 5 γραφεία τα οποία υπάρχουν στον πλανήτη Γη
και τα οποία ασχολούνται με πωλήσεις ποδοσφαιρικών ομάδων. Θα έπρεπε να αναζητήσουμε μάνατζερ, γιατί όχι, οι οποίοι ασχολούνται με αγοροπολισίες ομάδων, και θα αναφέρω και παραδείγματα συγκεκριμένα και θα φτάσουμε φυσικά και στο σήμερα τι κινήσεις έχω κάνει εγώ, γιατί προφανώς αυτό απασχολεί τους περισσότερους. Αλλά εγώ εδώ δεν ήρθα για να πω ποιος είναι ο επενδυτής και πόσα λεφτά θα φέρει αύριο το πρωί. Θα το αναφέρω και αυτό, γιατί σίγουρα κάτι υπάρχει. Σίγουρα για κάποιο λόγο κινούμε και για κάποιο λόγο ζήτησα να τα πω αυτά που θέλω να πω. Αλλά ένα-ένα. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι δεν πήγαμε δυστυχώς σε κανέναν ειδικό. Κάναμε μια γενική συνέλευση στην οποία ορίσαμε ένα μετοχικό κεφάλαιο. Η αλήθεια είναι, γιατί πολλοί είπαν γιατί δεν ήρθε κάποιος άλλος. Έχουν δίκιο σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν ήρθε κάποιος άλλος, αλλά υπάρχει και απάντηση σε αυτό. Για να μπορέσεις να προσελκύσεις έναν επενδυτή ο οποίος έχει εκατομμύρια χρήματα, τα οποία σίγουρα δεν τα έχει επειδή εμάς μας αρέσει να βλέπουμε τον Άρη να παίζει στην Ευρώπη, να τα σκορπάει και να τα πετάει από το παράθυρό του, θα πρέπει όπως και δίποτε να του παρουσιάσεις ένα business plan, να του παρουσιάσεις ποιοι είναι οι στόχοι σου, γιατί πήγες στη Γάμα Εθνική και θέλεις να ξανασυσταθείς και να συστηθείς από το μηδέν, ποια είναι τα θέματα του γηπέδου, ποιες προοπτικές έχει η επένδυσή του στην Ελλάδα παράλληλα με το ποδόσφαιρο, αν υπάρχει κάτι άλλο, που για μένα είναι ανεξάρτητο, αλλά ήθιστε στην Ελλάδα να λένε πάρε την ομάδα αυτή και πάρε το λιμάνι, το αεροδρόμιο. Για μένα είναι δύο τελείως ανεξάρτητα κομμάτια. Μπορεί κάποιος να το πετύχει, να είναι η ομάδα του και η επένδυσή του κερδοφόρα, να μην χάνει τα λεφτά του, να κερδίζει χρήματα από την επένδυση στο ποδόσφαιρο και παράλληλα εμείς να χαιρόμαστε το αποτέλεσμα αυτό. Και επειδή λοιπόν δεν το κάναμε και θα έπρεπε αυτό να γίνει, έστω τώρα θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά για να φτάσουμε στο σήμερα, θα ήθελα πάρα πολύ, για να μην μπερδευτούν μυαλά, για να μην παρεξηγηθούν, να μην παρεξηγηθεί η κίνησή μου σήμερα να μιλήσω στον κόσμο, να μην παρεξηγηθεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, γιατί πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη γλώσσα στον Άρη. Η πιο δύσκολη γλώσσα στον Άρη είναι τα ξεκάθαρα. Δεν τα μιλάει δυστυχώς κανένας ή πάρα πολύ λίγοι, οι οποίοι όμως, επειδή δεν λένε αυτά τα οποία αρέσει τον κόσμο να λένε, επειδή δεν χαϊδεύουν αυτιά, επειδή δεν έχουν δεξιά-αριστερά συμφέροντα, επειδή δεν εξυπηρετούν και δεν υπηρετούν κανέναν, δυστυχώς είναι στην αφάνεια και δεν τους παίρνει και κανένα σοβαρά. Κάναμε λοιπόν μια νέα ΠΑΕ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά δημόσια τον κύριο Καρυπίδη, γιατί αυτός έβαλε τελικά το 1-200. Πρέπει να σταματήσει στον Άρη επιτέλους αυτή η ανθρωποφαγία. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία, τον μπούλο εσύ, τον μπούλο εγώ, τον μπούλο παραπέρα, φύγε εσύ, έλα εσύ, ξέρουμε εμείς ποιο θα έρθει επόμενος. Όλα αυτά αποδειχθήκανε μια τεράστια πατάτα, αποδειχθήκανε μια τεράστια βλακεία. Αποδειχθήκαν τελικά δεν υπήρχαν τίποτα από πίσω, γιατί όσοι και αν ήρθανε δεν κάνανε τίποτα παραπάνω παρά να σώσουν την πρώτη χρονιά που φύγαμε εμείς την ομάδα από την Β' Εθνική στο μάτς εκείνο του Ατρομήτου. Την επόμενη χρονιά με τα χύψη λάθη πέσαμε, μετά πήγαμε στη Γάμα, άρα μετά από εμάς δεν υπήρχε κάποια είδους τεχνογνωσία, δεν υπήρχε καμία διασύνδεση με την ποδοσφαιρική λεγόμενη λογική. Άρα λοιπόν η ομάδα οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε και να πάψει αυτή η καραμέλα ότι οδηγήθηκε για τα χρέη, γιατί δεν υφίσταται αυτό. Ήταν διαχειρίσιμα τα χρέη, το ανέφερε ο ίδιος ο Σκόρδας όταν έριξε την ομάδα, ήθελε να τη σώσει τέλος πάνω από τη Γάμα. Έτσι λοιπόν, αν πηγαίναμε σε ένα γραφείο τέτοιο, εξειδικευμένο, το οποίο πολλάκις βγήκα στο ραδιόφωνο και ζήτησα από τον ΑΣΥΓΜΑ να το κάνει. Ακόμα και όταν έγινε εκδήλωση ενδιαφέροντος, αν θυμάστε την πρώτη χρονιά με Καλαϊτζίδη, που τελικά πήρε ο κύριος Κάλλας στην ομάδα, στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, θέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία ήταν από συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο εγώ αντιπροσώπευα, εκπροσωπούσα, όπως θέλετε πείτε το. Δεν μου δόθηκαν φυσικά ποτέ απαντήσεις, γιατί ήμουν ο Ζαμπέτας του παρελθόντος. Αυτά άκουγα από πίσω. Official, επίσημα, ο ΑΣΥΓΜΑ μου έλεγε. Δεν μου απάντησε ποτέ στην επιστολή την οποία έστειλα με τα συγκεκριμένα κοινά ερωτήματα. Γιατί για τους χύψη λόγους, γιατί είπε στην αρχή ότι είχα συμπάθειες, δεν ισχύει κατά 100%. Υπήρχαν τότε πάρα πολλές αντιπάθειες. Μέσα στην ΠΑΕ, λέτε, ή στον κόσμο.
και στον κόσμο ειδικότερα, γιατί ο κόσμος είχε φάει το ψέμα ότι τα χρέη της ΠΑΕ ήταν 30, 40, 50, ενώ δεν ήταν ποτέ τόσα. Και επειδή η ομάδα δεν αδειοδοτήθηκε, έγινε το πραξικόπημα τότε με την είσοδο και τα λοιπά στα γραφεία. Φύγετε όλοι, παραιτηθείτε όλοι. Έμεινα εγώ, γιατί ήταν μάλλον μέρος σχεδίου, γιατί ο Σκόρδας που ήθελε τότε να μπει μέσα στην ομάδα μέσα από τις Λέσχες και να κάνει το δικό του 99 και όλα αυτά. Άρα, με το σκεπτικό λοιπόν αυτό, δεν μπόρεσε να κάνουμε αυτό το οποίο, να πάρω απαντήσεις, να μπορέσω να τις δώσω στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι εκείνα από τη Γερμανία και οι οποίοι έχουν διασυνδέσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα σε ένα κομμάτι το οποίο ακούει Κίνα. Η Ασία, όπως είχε σε όλες τις γειτονιές παντού και σε όλη την Κίνα παίζουν πινκ-πονγκ και είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές παντού, το ίδιο πράγμα γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, οι οποίοι έχουν ανακαλύψει την διαπεραστικότητα του ποδοσφαίρου, έχουν ανακαλύψει την οικονομική διζητικότητα, έχουν ανακαλύψει την επένδυση που λέγεται ποδόσφαιρο και έχω πάρα πολλά παραδείγματα μπροστά μου κιόλας και θα αναφέρω έτσι επιγραμματικά 1, 2, 3. Και στο τέλος θα καταλήξω, όταν θα φτάσει η ώρα εκείνη, στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή συνεργαζόμενοι μαζί μου, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα. Ήμασταν ένα Σαββατοκύριακο κλεισμένοι μέσα σε ένα γραφείο και σε ένα σπίτι, προκειμένου να βάλουμε τα νούμερα κάτω, τα οποία νούμερα με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά όλα αυτά τα κάνω μόνος μου, έτσι. Δεν έχω κανέναν από πίσω μου, δεν έχω κανέναν δεξιά μου, αριστερά μου, μπροστά μου. Δεν είμαι μπροστινός από κανέναν, δεν είμαι πισινός από κανέναν, είμαι μόνος μου, είμαι ο Αντώνης ο Ζαμπέτας. Και αυτό το πράγμα το κάνω γιατί θεωρώ ηθική υποχρέωση στον εαυτό μου, πρώτον, να μπορέσω να βρω λύση, αν μπορέσω να βρω, δεν είμαι ούτε ο Θεός ούτε κάποιος άλλος, αν μπορέσω να βρω τη λύση, να φέρω τον Άρη έναν επενδυτή. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά να πάρω διοικητικό πόστο, όπως σου είπα πριν. Κύριε Ζαμπέτα, μια ανατελεία αν θέλετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι τρέχουν και τα διαφημιστικά μας εδώ πέρα που θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Είναι μικρό όμως, κομψό το διαφημιστικό. Καθίστε λίγο τη σκέψη σας και συνεχίζουμε μετά από το break, εντάξει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Λίμπερο 107,4. Έχετε καταλάβει πλέον ότι βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Αντώνης Ζαμπέτας. Μπαλαλούμ και θα πάμε όσο αντέξουμε εδώ πέρα. Με Αντώνη Ζαμπέτα να μας λέει πράγματα ενδιαφέροντα. Και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να κουραστεί ο άνθρωπος. Έχει πολλά, το ξέρω, έχουμε μιλήσει έξω και ενδιαφέροντα να σας πει. Οπότε δώστε προσοχή. Λοιπόν, κύριε Ζαμπέτα, από πού το αφήσαμε, από εκεί να συνεχίσουμε. Το αφήσαμε στον ΑΣ, όπου τότε είχα πει ότι πρέπει να γίνει ένα business plan συγκεκριμένο με πλήρη στοιχεία, με πλήρη φάκελο, ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδό μας, με τις δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει μέσα στο γήπεδό μας οποιοσδήποτε επενδυτής έρθει, με την ιστορικότητα της ομάδος, με την πορεία του Άρη γενικότερα, ακόμα αν θέλετε και με το μπάσκετ, γιατί τότε δεν είχε βρεθεί ακόμα επενδυτής στο μπάσκετ, ο οποίος θα μπορούσε να είχε πάρει και το μπάσκετ, αλλά δόξα τω Θεώ εκεί βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει βάλει σε πολύ μεγάλη σειρά, θα πούμε και για εκεί κάτι. Έτσι λοιπόν, αν αυτό το business plan γινότανε και αν ανατεθότανε σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες ή σε οποιονδήποτε πίστευε εκείνος ότι μπορεί να έχει τις διασυνδέσεις στο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα δινόταν η δυνατότητα να βρεθεί επενδυτής. Έτσι από μόνος του να έρθει, γιατί εμείς έχουμε ταλγά με τον Άρη, ή γιατί ο Άρης ξεχρέωσε, άρα γιατί δεν ήρθε. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ κανένας, το παπάκι του να θέλει να πουλήσει, το αυτοκίνητό του να θέλει να πουλήσει, το σπίτι του να θέλει να πουλήσει, ένα κινητό να θέλει να πουλήσει, αν δεν το βάλει, πωλείται. Αν δεν βάλει την ταμπέλα επάνω, πωλείται. Δηλαδή, εμείς στην πόλη, αποκλείεται, αδερφέ μου, εσύ να πας στον οποιοδήποτε οδηγάει μέσα στην Τζιμισκή, να το χτυπήσει την πόρτα, το πουλάς το αυτοκίνητό σου. Όχι, άμα δεν λέει, πωλείται. Έτσι λοιπόν, εμείς δεν βάλαμε ποτέ ως Άρης επίσημα αυτή την ταμπέλα που να λέει πωλείται. Δεν κάναμε το προϊόν θελκτικό σε ανθρώπους που έχουν εκατομμύρια και δεν είναι στο επίπεδο του Αριανού που πονάει από
τη μία άκρη του κόσμου ως την άλλη, να έχει τον Ταλγά τον οποίο έχουμε εμείς, να έχει το Αθέλο τα οποία έχουμε εμείς, να είναι ο παδός της νίκης και της ομάδος μαζί, για να μπορέσει να έρθει εδώ σε εμάς. Α, εσείς πήγατε στη Γάμα, ναι, ξεχρεώσατε. Ωραία, άμα είναι έτσι, να έρθω να βάλω εγώ τα λεφτά μου. Δεν γίνεται σε καμία των περιπτώσεων έτσι, και αυτό λίγο κάποιος να ασχοληθεί, λίγο, πολύ λίγο, θα το διαπιστώσει πάρα πολύ εύκολα. Και θα το διαπιστώσει εάν καθίσει και πατήσει στο Google. Το έχω πει ξανά, αλλά επειδή μιλάμε σήμερα επενδυτή στον Άρη τώρα και θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό είπαμε. Θα πατήσει στο Google Deloitte Sales Football Teams. Αυτές τις τέσσερις λέξεις. Είναι ένα μικρό παράδειγμα. Ξαναπέστε το, κύριε Ζαπέτα. Deloitte Sales Football Teams. Έτσι απλά. Deloitte Sales Football Teams. Πληκτρολογείτε το Google και θα δείτε εκεί πέρα αυτό που σας λέω, ο κύριος Ζαπέτα. Εκεί θα δείτε ένα άρθρο το οποίο είναι συγκεκριμένο. Η Deloitte είναι ένας από τους μεγαλύτερους φοροοικονομικοτεχνικοσυμβούλους παγκοσμίως στο εμπόριο και στην οικονομία. Και έχει ένα ξεχωριστό sports department, το οποίο sports department, πατώντας αυτό τις τέσσερις λέξεις που είπαμε, Deloitte Sales Football Teams, όλοι οι Αργιανοί μπορούν να το κάνουν, δηλαδή δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική, θα βρείτε εκεί πέρα μέσα λοιπόν ότι υπάρχει μια Top 20 Money League. Η Top 20 Money League είναι μια άτυπη οικονομική λίγα την οποία έχει η Deloitte, γιατί κουράρει και συμβουλεύει και είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και βοηθάει στη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων των 20 πλουσιότερων ομάδων της Ευρώπης. Manchester, Real, Barcelona κτλ. Είναι όλοι πελάτες της Deloitte. Και έχεις αυτό το άρθρο, αν έχεις λάβει το Θεό σου, έχεις αυτό το άρθρο από κάτω τρεις φωτογραφίες. Έχει τους ανθρώπους, λέγεται και Barrett, Garrett, τα έχω ξεχάσει λίγο γιατί τα έχω καιρό να τα σκάλιξω. Το οποίο έχει και το email του και τη φωτογραφία του και το τηλέφωνό του, το οποίο το μόνο πράγμα που θα έπρεπε κάποιος να κάνει από τον ΑΣ, γιατί τότε και δεν υπήρχε ΠΑΕ και υποτίθεται ότι θα συστήναμε μια καινούργια ΠΑΕ, έπρεπε να κάνει αυτό το πράγμα και να μιλήσει με αυτούς, γιατί μιλάνε μόνο με θεσμικούς φορείς, δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας και να λέει θέλει να αγοράσει μια ομάδα. Και ποιος εσύ ο οποίος πουλάει μια ομάδα ή ποιος εσύ ο οποίος λέει ότι πουλάει αυτή η ομάδα. Αν λοιπόν δεν δώσει το σινιάλο ο ΑΣ τότε, ο οποίος δεν το έδωσε, θα σας πω γιατί δεν το έδωσε. Πρώτον, γιατί δεν είχε την γνώση επί του αντικειμένου, είπαμε η μημάθεια. Δεύτερον, γιατί είχε υπογράψει ένα μνημόνιο, τον οποίο μνημόνιο τον δέσμευε σε θέματα προτεραιότητας του οποιοδήποτε ήταν εκεί τότε, είτε ο κύριος Κάλλας είτε μετά ο κύριος Καρυπίδης. Και είναι πάρα πολύ λογικό να δοθεί προτεραιότητα, αλλά η προτεραιότητα δεν σήμαινε ότι έπρεπε να δεσμευτεί ο σύλλογος να μην αναζητήσει επενδυτή, και όταν θα ερχότανε, επειδή πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία, και δυστυχώς ο κύριος Κάλλας έχει χάσει τα χρήματά του και δεν πρόκειται να τα πάρει από κανένα ποτέ πίσω, δυστυχώς τα έχει χάσει, ο κύριος Καρυπίδης θα είχε τη δυνατότητα, θα είχε την υποχρέωση ο ΑΣ, θα είχε την υποχρέωση την ηθική ο καινούριος επενδυτής, τα χρήματα τα οποία έβαλε ο άνθρωπος αυτός. Μα από όπου τα είχε, δεν μας ενδιαφέρει. Τα έβαλε στη Γάμα και μας ανέβασε στη Φύτα, όπως δεν έγινε την προηγούμενη χρονιά. Πόσα έβαλες, άνθρωπε μου, μέσα στην ομάδα? Έβαλες 1.200. Ωραία. Θα σου δώσουμε λοιπόν και την υπεραξία των χρημάτων αυτών που έβαλες 1.200. Θα σου δώσουμε 1.5, γιατί θα πούμε στον νέο επενδυτή ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να σεβαστείς αυτόν ο οποίος έφερε τη δυνατότητα να συσταθεί μια καινούργια εταιρεία, μια καινούργια ΠΑΕ. Έτσι λοιπόν θα έπαιρνε ο κύριος Καρυπίδης το 1.200 συν μια υπεραξία που ήταν πάρα πολύ εύλογη για την προσφορά του, και θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα όχι 1.200 ούτε 5 που ψηφίστηκε, να είναι και 10 και 15 το μετοχικό κεφάλαιο. Δυστυχώς όμως, ένα, η μημάθεια, δύο, η μη γνώση το πώς γίνεται αυτό το πράγμα και η έλλειψη ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είτε έχουν απομονωθεί είτε έχουν εκδιωχθεί. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί έχω βάλει ό,τι οικονομίες έχει η οικογένειά μου, ή 350.000 ευρώ. Τόσα είχα, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, δεν είχα παραπάνω, δεν ήθελα ποτέ να πάρω τέτοιου είδους ευθύνη. Ήθελα να συμμετάσχω σε ένα διοικητικό συμβούλιο όπως συμμετείχα και στο 5-6 μετά τον τελικό της Πάτρας. Ήθελα να ξαναβοηθήσω. Για συγκεκριμένο λόγο πήρα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος να υπογράφει τότε.
Και επειδή θεωρούσα τον εαυτό μου υπεύθυνο όταν συμμετείχα σε ένα διοικητικό συμβούλιο και από τη στιγμή που δεν υπήρχε δεύτερο στην πείρα την υπογραφή. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έβαλα 350 χιλιάρικα, δεν μεταβίβασα τα ακίνητά μου, είναι δεσμευμένα, είναι κατεσχεμένα. Έχω σήμερα άπειρα δικαστήρια από το ΙΚΑ, από την εφορία και από τρίτους. Τα τραβάω όλα αυτά που τα τραβάω, γιατί πείτε ότι φταίω, που δεν είναι έτσι η ολοκληρία. Αλλά έχω αποκτήσει μέσα από διαδικασίες αυτές την τριβή η οποία υπήρχε στον Άρη. Έχω αποκτήσει μια εμπειρία, έχω αποκτήσει γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο. Είχα, δεν θέλω τώρα ούτε να επιφανευτώ ούτε να διαφημίσω κάτι. Έχω ακόμα και σήμερα και τα έδωσα και στον Ψηφίδη και στον Ηλιάδη, στο Σκόρδα φυσικά όχι μετά, τα τηλέφωνα και τις διασυνδέσεις με την Dortmund, τον Άκη Βάσκε που είναι ο πρόεδρος της Dortmund και έχει βιοτεχνία στα Γιάννενα. Πολύ λίγοι το ξέραν αυτό. Έδωσα τις επαφές που είχα με το εμπορικό τμήμα τότε, δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Και απλά επειδή μου φορέθηκε μια ταμπέλα η οποία έλεγε ότι ο Ζαμπέτας ήταν Τάνας γιος, γιατί δεν το ξεχνάω εκείνο το πανό στη θύρα 2. Μπήκε λοιπόν αυτή η ταμπέλα, άλλα ονόματα δεν ήταν εκεί πέρα μέσα που ενδεχομένως ήταν και αυτά στο Διοικητικό Συμβουλίο, αλλά για κάποιο λόγο τέλος πάντων δεν ήταν εκεί. Έχοντας λοιπόν αυτή την ταμπέλα και έχοντας την καχυποψία και το ρουφιανιλίκι το οποίο υπήρχε εκείνη την εποχή και προς τον ΑΣ, αλλά και καλαλέσχη, τι να συζητήσουμε. Όταν εγώ λοιπόν πήγα και ζήτησα εξουσιοδότηση το 2013 το Δεκέμβριο, γιατί υπήρχε το γραφείο με το οποίο σήμερα μιλάω και θα φτάσουμε στο σήμερα, και το γραφείο αυτό το συγκεκριμένο είχε επαφή με Ρώσο επενδυτή, γιατί αυτή η εταιρεία που μιλάμε, με τους οποίους είναι οι συνεργάτες μου, πήγαν το Λοντίκιν, το Γιούρι Λοντίκιν, από την Ξάνθη στη Ζενίτ. Όταν λοιπόν αυτοί πήγανε από την Ξάνθη στη Ζενίτ, το Γιούρι Λοντίκιν, υπήρχε επαφή λοιπόν με τη Ρωσία. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλαν να βοηθήσουνε, γιατί κατάλαβαν τι πρεσβεύω, κατάλαβα εγώ τι πρεσβεύουν αυτοί. Και όταν λοιπόν εγώ ζήτησα εκείνη την εξουσιοδότηση, πήγανε και είπανε στον ΑΣ, κουνώντας και δάχτυλα και χέρια και πόδια, ότι ο Ζαμπέτας θα χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί ενάντια της εκαθάρισης. Ο Ζαμπέτας λοιπόν δεν έκανε ποτέ, επαναλαμβάνω ποτέ, ούτε μία νομική ενέργεια κατά του Άρη και δεν πρόκειται να κάνει και δεν έκανε. Δεν ζήτησε ποτέ τριτανακοπές, όλα αυτά τα οποία λέγανε ότι θα κάνει. Το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει, τον Αντώνη τον Ζαμπέτα, εμένα, είναι να πάρω τα παιδιά μου, τα οποία με παρακαλά να πάμε στο γήπεδο και τους λέω αυτό το πράγμα εκεί που βλέπετε δεν είναι ο Άρης, είναι κάτι άλλο με κυτρινόμαυρες φανέλες, αλλά ο Άρης δεν είναι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Όταν λοιπόν συσταθεί και ξανασυστηθεί ο Άρης, θα πάμε στο γήπεδο και φυσικά στο μπάσκετ έχουμε πάρει το διαρκείας μας, δεν θέλουμε ούτε προσκλήσεις ούτε τζάμπα να μπαίνουμε ποτέ. Έχουμε πάρει τα διαρκείας μας εδώ και 4 χρόνια. Για την προσπάθεια που έκανε ο Λευτέρης ο Αρβανίτης τότε, χωρίς μπούλους, χωρίς φύγες ή έλαση, χωρίς μέσα μπουκαρίσματα, γιατί άλλαξε ο προμηθευτής στα Λουκάνικα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, έβαλε με ανθρώπους, συνεργάτες του, τον Χρήστο τον Γρόλιο και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν τα ξέρω τόσο καλά και δεν θέλω να δικήσω κανέναν, βάλαν τα δεδομένα κάτω, κάναν το 99 και παρουσιάσανε στον κύριο Λάσκαρη, παρουσιάσανε ένα συγκεκριμένο πλάνο, παρουσιάσανε μέχρι και το τελευταίο ευρώ τι χρωστάει η ΚΑΕ, σε ποιον πρέπει να πληρώσει και γιατί πρέπει να τον πληρώσει. Μέχρι τελευταίο ευρώ ο κύριος Λάσκαρης ήξερε τι ακριβώς παραλαμβάνει και αποφάσισε ο άνθρωπος αυτός να είναι καλά και ο Θεός που τον έστειλε και οι άνθρωποι που τον φέρανε, δεν ξέρω 1000% έχω ακούσει για τον κύριο Σφυρίγη, για τον Σπύρο τον Χριστοφορίδη που κάνει τις επαφές. Όποιοι και αν τον φέρανε να είναι καλά, που φέρανε έναν άνθρωπο με μια οικονομοτεχνική λογική, δεν απαραίτητα μπασκετικός 1000% όπως θα το εννοούσε ο κόσμος, δεν είναι 100% γνώστης του ελληνικού μπάσκετ, της ελληνικής πραγματικότητας, τα μαθαίνει όλα αυτά ο άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν μας υποσχέθηκε ότι θα πάει να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μας υποσχέθηκε ότι θα τακτοποιήσει τα χρέη, μας υποσχέθηκε ότι θα βάλει σε μια σειρά την εταιρεία, μας υποσχέθηκε ότι θα βάλει χρήματα, τα έβαλε, τα έκανε ό,τι μας υποσχέθηκε
Και για αυτό το λόγο τον άνθρωπο αυτόν, εγώ τουλάχιστον το διαρκές μου, όποιο και αν ήταν αυτό, σε μια θύρα ξεχωριστά από τα δερμάτια, αυτά δεν με ενδιαφέρουν εκεί δυστυχώς αυτές οι θέσεις. Ποτέ δεν ήμουν εκεί για εκεί, αλλιώς βρέθηκα εκεί. Μπήκε λοιπόν το νερό στο αυλάκι. Και αντί να αντιγράψουμε το μπάσκετ, το δικό μας, έτσι, δεν μιλάμε για το μπάσκετ των Milwaukee Bucks ή δεν μιλάμε για το μπάσκετ της Μπαρτσελόνα ή το μπάσκετ, ξέρω εγώ, της Tracer. Μιλάμε για το μπάσκετ το δικό μας, του Άρη Θεσσαλονίκης. Ωραία, μιας που φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα λίγο πολύ με τις αναφορές σας. Όχι, δεν φτάσαμε ακόμα. Ναι, μιλώντας για Λάσκαρη και το μοτίβο Λάσκαρη πάνω απ' όλα και πώς δούλεψε η ΚΑΕ, φαντάζομαι ότι θέλετε να το αυθιστείτε με αυτό και να πάει έτσι και να πηγαίνει κάπως έτσι και η ΠΑΕ. Αυτό λέμε έτσι τόση ώρα, ότι ο Άρης θα έπρεπε να πάει, που δεν το κάνουν στο μπάσκετ να πάνε σε ειδικά γραφεία, αλλά καθίσαν οι άνθρωποι με ηρεμία, με ψυχραιμία, με γνώση, βάλανε οι νομικοί τα νομικά τους θέματα, οι οικονομοτεχνικοί τα οικονομικά τους θέματα, συντάξανε ένα φάκελο, δεν πήγαν στο Λάσκαρη, του είπαν, ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε το Άρης, παίξαμε τον Γκάλ εκεί, πήγαμε στη Σαραγώσα και στο Μιλάνο και τα λοιπά, πήραμε κύπελα, πάρε μας να πούμε την ομάδα. Ναι, αλλά η κυρία Ζαμπέτα είχαν έναν άνθρωπο, τον κύριο Βανίτη, που τους καθοδήγησε και έφερε τον κύριο Λάσκαρη στον Άρη. Δεν τον έφερε μόνο στο Λευτέρης, είπαμε δεν θα αδικήσουμε και τους συνεργάτες, οι οποίοι προείστατο ο Λευτέρης ο Αρβανίτης. Είχε και. Ωραία, θα συμφωνήσω. Στο ποδόσφαιρο όμως δεν υπήρχε ένας αντίστοιχος στο Αρβανίτης και οι άνθρωποι που βοήθησαν. Υπήρχαν, αδερφέ. Υπήρχαν. Είχαμε Ολυμπιονίκη και έχουμε Ολυμπιονίκη στην οικογένειά μας, τον Αλέξη, τον Νικολαίδη. Μα ο Αλέξη από μόνος του το αποτραβήθηκε, κύριε. Όχι, δεν αποτραβήθηκε από μόνος του, λάθος κάνεις. Τον βρήσανε και τον λιδωρήσανε το 12 όταν άλλαξε και εκδιώθηκε πρώτα η Λέσχη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης. Ο Αλέξανδρος ο Νικολάηδης. Και μέσα στο ίδιο συνέβη, κύριε. Φυσικά, αλλά εγώ σου λέω. Εσύ τώρα, γιατί συνεχίζετε τότε. Σου λέω, θα σου πω. Γιατί εγώ έχω το δικό μου το προσωπικό ταλγά. Εγώ θέλω το δικό μου το παιδί, θέλω να σου πω. Θέλω το εγγόνι μου να είναι Άρης. Τι να το κάνω, Χάνε. Δεν θέλω να πω. Σέβομαι τη Χάνε, αλλά εγώ θέλω το παιδί μου να είναι Άρης. Και το εγγόνι μου. Τώρα καταλάβετε τη θέση μου ότι προσπαθώ να κάνω. Δεν θα υπάρχει Άρης όμως σε λίγο καιρό. Και ποιο δεν το θέλει κανένα αυτό. Αλλά όμως. Δεν πέταμε καμιά μορφή τώρα στον Αλέξανδρο Νικολαίδη, προς Θεού. Απλά πιστεύω ότι όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτό που λέτε το πρόσωπο και την ευχέρεια να στα κοινά να έχουν μια επίδραση όπως είχε ο Αλέξανδρος, δεν μπορεί με το πρώτο λιδόρημα που θα τους κάνεις με την πρώτη έτσι να τα παρατάσεις. Έτσι λέω εγώ γενικά. Όχι. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Αλέξανδρο, γενικά στον Άρη. Διαφωνώ. Εάν δεν σέβεσαι, εδώ δεν σεβαστήκαμε τον πρωταθλητή μας στην Κολύμβηση. Ναι, τον Γρηγοριά, τον Άρη. Μπράβο. Δεν το σεβαστήκαμε. Όταν δεν σέβεσαι την περιουσία σου, τα περιουσιακά σου στοιχεία σαν ομάδα, εκτός του κόσμου που είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, και αυτό προσπαθούμε σήμερα, δυστυχώς καλός ή κακός, μόνο να προδείξουμε και να προβάλλουμε προς τα έξω, και την προοπτική που έχει ο επενδυτής να έρθει εδώ, ότι δεν θα έρθει στα άσπρα χώματα, αλλά θα έρθει σε μια εταιρεία ποδοσφαιρική, η οποία είναι ιστορικό σωματείο, και θα καταλήξω στο τέλος, να σου δώσω παράδειγμα. Όταν ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί στο μάτς με τον Κισαμικό φέτος, οι Γερμανοί, για κάποιο λόγο δεν μας βάλανε στα VIP, δεν μπήκαμε, δεν μας ενδιαφέρει. Το παρακάμπτουμε και αυτό. Καλά κάνανε και δεν μας βάλανε στα VIP, ειλικρινά σε μιλάω, γιατί πήγαμε στο Sports Cafe, το οποίο κατά μία έννοια έχει και μια ιστορική αναδρομή μέσα εκεί, ναι. Και τον ξενάγησα τον Γερμανό και του δείχνα Άρης Εντεχνή, τις φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα, το ιστορικό γεγονός. Τα κύπελα, αυτά κτλ. Τα έβγαλε φωτογραφία. Mm-hmm. Έτσι, απλά ένα παράδειγμα θα σου πω. Ναι. Τα έβγαλε φωτογραφία, τα σήκωσε στο Facebook του. Και με το που βγήκε από το γήπεδό μας, γιατί δεν μόνο 40 λεπτά από το πρώτο ημίχρονο έφευγε στο αεροδρόμιο να φύγουν οι Γερμανοί, τον πήρανε τρεις άνθρωποι τηλέφωνο στη Γερμανία. Ο ένας είναι, όταν μου είπε τα νούμερα, ζαλίστηκα, δεν ήθελα να τα πιστέψω και δεν θέλω ακόμα, αν δεν τα δω πραγματικά μπροστά μου, να τον ρωτήσει τι κάνει εκεί στο γήπεδο αυτό του Άρη κτλ. Γιατί έγραψε μια σημαντική στιγμή σε ένα ιστορικό γήπεδο με μια ιστορική ομάδα. Υπάρχουν λοιπόν επενδυτές οι οποίοι έχουν. Αυτό που λέτε, συγγνώμη, τον πήραν τηλέφωνο κακοπροαίρετα. Καλοπροαίρετα σου λέω. Ναι, του λένε τι κάνεις εσύ εκεί στην Ελλάδα, είμαι στο γήπεδο Χαριλάω. Και τι κάνεις εκεί στον Άρη, είμαι εδώ και μιλάω με κάποιους ανθρώπους τα λοιπά για την πιθανότητα. Αυτοί ποιοι ήταν οι φυστάμενοι αυτών που ήρθαν, εννοώ. Όχι, φίλοι τους. Φίλοι τους. Ξέρεις κάτι, όταν εμείς είμαστε σε ένα χώρο. Ρωτάω, γιατί εγώ κοινού χάρη δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί δεν παίρνει εγώ και ρωτήσει τι κάνεις στο γήπεδο, τι είναι, πεθερό του είναι, ξέρω εγώ τη μάνα του, τι είναι. Όταν λοιπόν εσύ κινείσαι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχεις 100 γνωριμίες σε μάνατζερ, σε διοικητικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους επενδυτικούς που κινούνται σε επενδυτικά κεφάλαια κτλ. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος
βρέθηκε εκεί και στο Facebook του, όπως εσύ έχεις φίλους, όπως όλοι έχουμε φίλους. Ναι. Πώς τώρα λοιπόν, τα κατάλληλα πράγματα. Μπράβο, ναι. Τον πήραν λοιπόν τρεις άνθρωποι τηλέφωνο, επικοινούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ένας δε εξ αυτών, δηλαδή, ειλικρινά δεν θέλω να σου πω, δεν μπορώ, έχω μια ρήτρα εμπιστευτικότητα σε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να πω και μέχρι πού πρέπει να πάω. Και παρακαλώ ειλικρινά σε μένα, λέω κάθε μέρα το Θεό, αυτό το τηλεφώνημα που του έγινε από σύμπτωση, γιατί δεν μπήκαμε και πήγαμε sports cafe και αφού είδαμε αυτά κτλ. Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν. Ολοκληρώστε λίγο την πρότασή σας για να πάμε λίγο στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι κάποια πράγματα. Ναι, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Πρέπει να τηρώσω τους κανόνες, καταλαβαίνετε. Είναι μήνα ηχείτε, νομίζω είναι πολύ μικρό, είναι δευτερόλεπτα. Το κομμάτι λοιπόν αυτό το επενδυτικό που σου είπα και πάλι, οι άνθρωποι αυτοί είδανε. Πήρανε κάποια στοιχεία και εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε, γιατί αυτό ήθελα να το ολοκληρώσω γιατί το αλλάξαμε, ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε ανθρώπους όπως ο Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαίδης, τον λιδωρήσαμε, τον φτύσαμε, τον βρήσαμε και τον διώξαμε κακήν κακώς, μην με διακόψε παρακαλώ από τη λέσχη, και τέτοιους ανθρώπους όπως ο Ντίνος ο Κουής, όπως θα μπορούσε να βοηθήσει και ο Νίκος ο Γκάλης ακόμα που δεν έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και ας θεωρείται ουτοπικός αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να βρεθεί προ-Λάσκαρη εποχή. Καλώς βρέθηκε ο Λάσκαρης, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ένας επενδυτής ο οποίος θα έκανε αυτόν τον ενιαίο Άρη που όλοι οραματιζόμαστε, πραγματικά ενιαίο. Γιατί υπάρχουν και επενδυτικές προσφορές, αν θέλεις, σε γη, να γίνουν πολλά και μεγάλα πράγματα. Πάμε στο διάλειμμα σου. Λοιπόν, είμαστε στο Λίμπερο 104,4. Είμαστε με τον κύριο Αντώνη Ζαπέτα. Όπως έχετε καταλάβει, για όσους ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας και ο κύριος Αντώνης Ζαπέτας μας λέει τα πάντα. Κάνοντας μια εισαγωγή όπως έπρεπε, έναν πρόλογο. Και σε λίγο θα ακολουθήσουν τα καλά. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει πολλά να πει ο κύριος Ζαπέτας. Τον αφουγκραζόμαστε με μεγάλη προσοχή. Κύριε Ζαπέτα, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν ότι ο ΑΣ θα έπρεπε να συντάξει ένα πλάνο το οποίο θα πήγαινε να παρουσιάσει σε... Εγώ ανέφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα την Deloitte, γιατί έτυχε μέσα από φίλο και μέσα από γνωστό και δεν κρύβω ότι ένας πολύ πολύ φίλος εργάζεται σε ένα department της Deloitte και μέσα από εκεί προσπάθησα να κάνω την επαφή μου, αλλά μόνος δεν μπορείς να πετύχεις στη ζωή ποτέ τίποτα. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει συντονισμένα και δεν βγάλει ο Άρης την ταμπέλα πολίτε, μην περιμένετε αριανή ποτέ μα ποτέ να περάσει κάποιος έξω από το Χαριλάο και να δει ένα ρημάδι και να πει δεν μπαίνω μέσα να το κάνω κουκλάκι. Όχι. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό ποτέ. Ποτέ. Μην περιμένετε ποτέ και κανέναν. Εάν δεν πάρετε, εκτός αν ψάχνουμε έναν επενδυτή ο οποίος θα κάνει ξέπλυμα χρήματος ή θα κάνει κάποια άλλα κόλπα δικά του κτλ. Εμένα τουλάχιστον κάτι τέτοιο ποτέ δεν θα με ενδιέφερε. Ποτέ δεν θα το ήθελα, γιατί αριανός δεν έγινα ούτε για να παίρνω κύπελα off-site, ούτε για να κάνω την κουρουμπίλια, ούτε να είμαι οτιδήποτε άλλο. Άρης έγινα για άλλο λόγο, Άρης έγινα για το μάτς Άρης Εντετιέν, γιατί εκεί πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου, και για Άρης με αυτόν τον Άρη εγώ θέλω να πεθάνω, ο οποίος θα είναι πάντα πεντακάθαρος. Δεν πήραμε ποτέ τίποτα, δεν μας χαρίστηκε ποτέ τίποτα. Δεν μας δώσανε ποτέ τίποτα, μας δώσανε υποβασμό για δελτία, μας δώσανε υποβασμό για άλλα θέματα. Πήγαμε μόνοι μας, αλλά ποτέ δεν πήραμε από κανέναν τίποτα. Και μια μικρή παρένθεση, αλλά είναι πάρα πολλά τα θέματα. Πολιτική. Εγώ πιστεύω ακράβαντα, επειδή έχω πάει... Ήτα ή όμικρον γιώτα. Όμικρον γιώτα. Μάλιστα. Και ήτα, αλλά και όμικρον γιώτα. Μην περιμένετε σαν αριανοί τίποτα από την πολιτική. Μόνοι μας μπορούμε και μπορούμε, ειλικρινά μπορούμε, να πετύχουμε την έλευση ενός ανθρώπου ο οποίος θα μας δώσει όραμα και θα μας πάει την ομάδα μας εκεί που πρέπει. Το πετύχαμε στο μπάσκετ. Να πάρει ευχή να πάρει, το πετύχαμε στο μπάσκετ. Δεν το πέτυχε κάποια άλλη ομάδα, το πετύχαμε εμείς, όποιοι άνθρωποι το κάνανε. Ας καναλάβουν και το ποδόσφαιρο, ρε παιδάκι. Ας βάλουμε το Λευτέρη, τον Αρβανίτη, το Σφυρί και το Χριστοφορίδη να ψάξουν αυτοί. Ας βάλουμε έναν οικονομοτεχνικό που υπάρχει στην Αθήνα και δεν θέλω να μου ζήτησε να μην πω το όνομά του, ο οποίος κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς πρεσβεύω, ποιες είναι οι απόψεις μου, τι ακριβώς έκανα, γιατί του παρέθεσα σε ραντεβού που κάναμε όλα τα στοιχεία εκείνα για να του δείξω τι έκανα ο Αντώνης Ζαπέτας στον Άρη πραγματικά και όχι αυτά που λένε οι Ρουφιάνοι. Ένα λεπτό.
Με πίστεψε, με κατάλαβε. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό οικονομικό στέλεχος σε χρηματοοικονομική εταιρεία της Αθήνας. Έχουμε καθίσει και δουλέψαμε μαζί, πιο πολύ εκείνος φυσικά. Εγώ δίνοντάς του τα στοιχεία που εκείνος ήθελε και την εμπειρία που μου ζήτησε να του πω ποιες είναι οι απόψεις μου και όλα αυτά. Τα έχει βάλει ο άνθρωπος κάτω. Έχει συνταχθεί ήδη το business plan. Θα το πάρω τη Δευτέρα σε όλη την έκφανσή του. Έχουμε υπολογίσει και πόσα χρήματα κοστίζει η καθαρίστε του Ρησίου. Ο παίκτης, η εφορία, το ΙΚΑ, το ρεύμα, το νερό, τα κινητά, τα σταθερά, τα ενίκια, τα σπίτια, οι παίκτες, το ρόστερ, οι οικονομικοί διευθυντάδες, τρία στελέχη, οικονομικό διευθυντή, εμπορικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε από εκεί θα ξεκινήσει η οργάνωση, αν βρεθεί ποτέ και αν εμπλακώ εγώ ποτέ, γιατί εγώ μιλάω τώρα σε περίπτωση που εμπλακώ, έτσι. Ζήτησα από τον Θεό να μην εμπλακώ ποτέ ξανά. Αλλά αν βρεθεί ένας επενδυτής από τη δικιά μου τη μεριά, από ανθρώπους με τους οποίους εγώ συνεργάζομαι και μου το ζητήσουν γιατί έτσι θέλουν, θα το ξανακάνω φυσικά, γιατί αυτό ψάχνω, έτσι. Αλλά επιθυμία μου είναι να βρει κάποιος άλλος επενδυτή. Δεν θέλω να τον βρω εγώ. Ας τον βρει κάποιος άλλος. Όποιος είναι αυτός, όποιος θέλει ας είναι. Αρκεί να πάρω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και να πάω στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη, όπου είναι αυτό. Όπου είναι, στο Τζιτζικιστάν, αν ποιος παίζει η Europa League και κάποια στιγμή και παραπάνω, ας πάω όμως στο Europa League στους 32 που ήμουνα, να πάω στους 16, στους 8, στους 4, να το σηκώσω αν γίνεται και αν γίνεται μετά να πάω και στο Champions League, όπου πρέπει να πάω τέλος πάντων. Αυτός είναι ο ανταλγάς μου, αυτός είναι ο στόχος ο δικός μου ο προσωπικός. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει με τον άνθρωπο αυτόν το business plan αυτό, με πλήρη ανάλυση όπως σου έχω πει, με βάθος πενταετίας. Έχουμε βάλει και το χειρότερο σενάριο να μην ανέβει η ομάδα, που ολόψυχα εύχομαι στον κύριο Καρυπίδη, καταρχάς στον αριανό κόσμο, γιατί έχουμε όλοι σκάσει από την πλάτη μας, έχουμε βγάλει βυζούνια. Πρώτον απ' όλα στον αριανό κόσμο και λαό που είναι πολύ ταλαιπωρημένος, και φυσικά και στον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος έχει βάλει χρήματα και αν δεν ανέβει η ομάδα θα έχει τεράστια οικονομική ζημία και ο ισολογισμός ο πρώτος της ΠΑΕ θα είναι 100% ζημιογόνος, γιατί έσοδα δεν έχει ο άνθρωπος με τον τρόπο τέλος πάντων που λειτουργήσε η ΠΑΕ και την οργάνωση που έδειξε, τη δομή που έδειξε προς τα έξω. Προφανώς και ο κόσμος δεν εμπιστεύτηκε αυτή την οργάνωση και αυτή τη λειτουργία. Παρ' όλα αυτά όμως ο άνθρωπος έβαλε λεφτά, είναι ο μόνος, αν θες και μετά από μένα, που έβαλε τόσα χρήματα, γιατί τα 350 χιλιάρικα δεν ξέρω αν τα ξεπέρασε κανένας ποτέ. Και το διαχειριστικό πόρισμα της Νέξια τα λέει ξεκάθαρα ότι η νούμερο ένα πιστωτής πάει Άρης είμαι εγώ. Παρ' όλα αυτά άκουγα και ακούω ακόμα σήμερα το οτιδήποτε θέλεις. Έτσι λοιπόν, αν γίνουν αυτά τα οποία πρέπει, με αυτό το business plan μπορεί όμορφα, ωραία, να ορίσει ο ΑΣ τρεις ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν μία ποδοσφαιρική λογική, μια οικονομοτεχνική λογική και μια εμπορική λογική, γιατί τα χρειάζεται αυτά. Και υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Αθήνα, ο οικονομικός. Υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι στον Άρη και έχουν τη δυνατότητα. Δεν χρειαζόμαστε πολλούς, έναν ή δύο το πολύ, για να εξηγήσουν στον επενδυτή ή στα γραφεία τα οποία αναζητούν επενδυτές ποια είναι τα νομικά θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος αυτός. Και έναν εμπορικό άνθρωπο που να έχει σχέση με το εμπόριο, να έχει σχέση με την οικονομία, να έχει σχέση με το χρήμα, το οποίο να του αναπτύξει τις εμπορικές δράσεις, τις οποίες τις αναφέρουμε στο business plan, αλλά θα πρέπει κάποιος να το παρουσιάσει αυτό το πράγμα. Εγώ πρόχειρα, επειδή μου λένε πάρα πολύ και βλέπω και ένα μήνυμα εδώ, γιατί δεν το έκανα πιο μπροστά όταν ήμουν στη διοίκηση. Αδερφέ, θα σου πω λοιπόν ότι το 2010, 8 μήνες πριν παίξουμε με τη Manchester City, μπορεί να το έχεις ακούσει, αλλά αν δεν το έχεις, προφανώς δεν το έχεις ακούσει, γι' αυτό με ρωτάς. Θα σου απαντήσω λοιπόν ότι το 2010 με τον Σάιμον Κρόιφ και τον Νίκο Τωστακιά πήγαμε στην Manchester City, γιατί υπήρχε επαφή από κάποιον άνθρωπο. Βρεθήκαμε με τους ανθρώπους, με τον Mike Rigg, το νούμερο 2 τότε, ο οποίος δεν είναι σήμερα στην ομάδα. Βρεθήκαμε τότε, έχω και φωτογραφικό υλικό. Πήγαμε στο Training Carrington Center, το προπονητικό τους. Είδαμε ότι έχουν και χειρουργείο εκεί μέσα. Είδαμε τα πάντα. Πήγαμε, είδαμε τις ακαδημίες τους, K20, ειδικά τους εστιατόρια και όλα αυτά τα οποία έχουν με την έλευση των επενδυτών εκεί πέρα. Και υπήρχε επαφή 8 μήνες πριν παίξουμε στο Europa League. Φυσικά όταν γύρισα πίσω, συνάντησα διάφορα είδους εμπόδια μέσα εκεί. Μια μικρή παρένθεση για το αν ασχολήθηκα ή όχι και παλαιότερα με το κομμάτι του επενδυτή. Όπως και το 2010,
πριν παίξουμε με Αυστρία-Βιέννη, στο Γιάννη του Πασκάλου, λέγοντας ότι τα οικονομικά μας πάνε κατά διαόλου, πάμε με μαθηματική ακρίβεια στο παγόβουνο, αυτά όλα φυσικά τα ξεχνάει ο κόσμος. Παρένθεση ήταν αυτή μικρή. Έτσι λοιπόν το business plan θα το έχω εγώ τουλάχιστον στα χέρια μου έτοιμο. Δεν υπάρχει κανένα απόλυτος πρόβλημα όταν μου ζητηθεί από οποιονδήποτε, από τον ΑΣΥΓΜΑ, από Επιφανής, από οποιονδήποτε άλλον θέλει να το χρησιμοποιήσει, να του το δώσω, γιατί δεν δικό μου είναι business plan το οποίο μιλάει για Άρη. Ας πάρει και κάποιος άλλος αν θέλει να το παραφράσει, αν δεν συμφωνεί με αυτά που λέμε εμείς στο δικό μας business plan. Και ας πάρει όμως, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση, απαραίτητότατη, η πιο απαραίτητη από όλες, είναι η αιτία από το γραφείο που συνεργάζομαι. Μου ακύρωσαν το ραντεβού το 13 στην Αυστρία, 25 Δεκεμβρίου του 13 ήταν πρώτη μέρα Χριστουγέννων, γιατί ο συγκεκριμένος Ρώσος, εμπλεκόμενος στο ρώσικο ποδόσφαιρο, είχαν διακοπή πρωταθλήματος και είχε πάει στην Αυστρία για σκι, και το Μόναχο με το Ίνσπρουκ είναι μόλις 100 χιλιόμετρα. Θα πήγαινα στο Μόναχο και μου ακυρώθηκε το ραντεβού, γιατί λέει: Αντώνη, όσο φίλοι να είμαστε, όσο συνεργάτες να είμαστε, όσο και να ψάχνουμε οτιδήποτε θες να ψάχνουμε, εάν δεν έχεις αυτό το χαρτί εξουσιοδότησης, δεν πρόκειται να πάμε σε κανέναν επενδυτή να του πούμε ότι οτιδήποτε, γιατί μία στο εκατομμύριο να έρθουμε στην Ελλάδα και να μας πούνε: Εσείς τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Εμείς δεν θέλουμε επενδυτή, εμείς έχουμε επενδυτή, έχουμε ιδιοκτήτη, δεν θέλουμε τίποτα. Θα γινόντουσαν ρεζίλοι των σκυλιών και θα χαλούσαν την όποια επαγγελματική σχέση έχουν με αυτόν τον άνθρωπο που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να συνεργάζονται και να κάνουν κατέρωθεν δουλειές. Έτσι λοιπόν, απαραίτητοτατη, γιατί πολλοί μου έχουν πει και με έχουν στείλει και μηνύματα και αυτά και με έχουν βρει στον δρόμο. Λέει, φέρτε εσύ τον επενδυτή και εμείς θα καθαρίσουμε. Δεν πάει έτσι, παλικάρια. Δεν πάει καθόλου έτσι. Απαραίτητη προϋπόθεση, το γράφει σε όλα τα email που έχω με τον άνθρωπο αυτό στη Γερμανία. Μου γράφει ότι απαραίτητοτατη, εκτός από το business plan, γιατί το είπα τελείως το business plan, μου λέει εξουσιοδότηση από τον νυν ιδιοκτήτη έχεις. Χαρτιά λογιστηρίου με τη σφραγίδα την επίσημη και την υπογραφή την επίσημη του πρόεδρου του Διευθύνου Συμβούλου της τωρινής ΠΑΕ έχεις? Όχι, λέω, δεν έχω. Και άμα μου ζητηθεί ή με ερωτηθώ και από τον κόσμο οτιδήποτε αν έκανα επαφή, ναι, έκανα επαφή. Δυστυχώς η απάντηση που πήρα μέχρι σήμερα ήταν αρνητική. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους διάθεση. Άρα λοιπόν, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ΠΑΕ τώρα, και είπα απαραίτητη προϋπόθεση να σεβαστούμε απόλυτα όλοι τα χρήματα που έβαλε, ναι, έκανε λάθη, ναι, δεν ανεβάζει την ομάδα όπως θα έπρεπε με την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, ναι, να διεκδικήσει, γιατί πολλοί μου είπανε, Ζαμπέρ, τι ανακατέβεσαι τώρα, παίζει ο Άρης με τη Λαμία και έχει τους τελευταίους αγώνες κτλ. Είναι έτερον εκάτερον, είναι ανεξάρτητο και τελείως καμία σχέση δεν έχει το αν θα βρούμε επενδυτή με το αν θα πρέπει η ομάδα να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει. Και ναι, το γήπεδο πρέπει να είναι τίγκα ζίγκα με τη Λαμία για να δώσουμε ένα μήνυμα και σε αυτό το σάπιο το σύστημα, το οποίο, ναι, εκτός από τα δικά μας λάθη που πρέπει επιτέλους να τα βλέπουμε και δεν πρέπει να τα στέλνουμε όλα στον Κιάδα και ότι μόνο οι άλλοι φταίνε, φταίμε και εμείς. Ναι, αλλά φταίνε και οι άλλοι. Να δώσουμε λοιπόν βροντερό παρόν στο γήπεδο, ανεξάρτητα την ταλγά και πόνο έχει ο καθένας, να πάμε. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή οι επενδυτές δεν ψάχνουν τον Αύγουστο, δεν ψάχνουν βασικά ποτέ, ψάχνουν μόνο εάν τους προσελκύσει κάποιος και τους υποκινήσει το ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν αν θα χρειαστεί να πάρει μια ομάδα, αν του παρουσιαστούμε τον Αύγουστο, γιατί άμα τελεσυνδικήσουν οι ενστάσεις της Λαμίας ή οτιδήποτε άλλα πράγματα, η επικύρωση βαθμολογίας ή το τι θα πει το διαιτητικό δικαστήριο ή τι θα πει οποιοδήποτε πολιτικός ή οποιοδήποτε παρέμβαση γίνει για ανεβούμε με βάση το gap που πρέπει να ανεβούμε με βάση τη μία διοδότηση του Ηρακλή, αν αυτή παραμείνει. Εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε, γιατί το έχουμε κάνει αυτό πολλές φορές και είπαμε, έλα ρε, μην ψάχνεις, άστο τώρα να πάμε να τελειώσουμε πρώτα το ποτάθλημα, να τελειώσει αυτό. Φτάσαμε ο κύριος Καρυπίδης να πάρει 2 μέρες πριν ξεκινήσει το ποτάθλημα τότε, να πάρει την ομάδα, να στήσει ο άνθρωπος στο pitch φυτίλη ομάδα, και ο οποίος τελικά ανέβηκε, δόξα τω Θεώ, από τη γάμα. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Το ξανακάναμε και τότε το 2-4 με Μπενίσκο, τρέχαμε να βρούμε 15 βελτία για να κάνουμε ομάδα για να πάμε να παίξουμε την πρώτη αγωνιστική. Το ξανακάναμε πριν από 2 χρόνια. Δεν πρέπει να το ξανακάνουμε, γιατί ήδη τα ρόστερ στην Ευρώπη κλείνουν, ήδη οι ποδοσφαιριστές πάνε εκεί που πρέπει να πάνε καλοί, ήδη οι προπονητές εκεί που πρέπει να πάνε έχουν πάει, ήδη οι τεχνικοί διευθυντάδες έχουν ήδη δουλειά από το Δεκέμβριο, από τα Χριστούγεννα, και βρίσκουν παίκτες για τις ομάδες τους. Οι εμπορικοί κλείνουν συμφωνίες από το Δεκέμβριο, γιατί οι εταιρείες δεν έχουν την ποδοσφαιρική λογική
μία 7 με 36, έχουν μία 1 με 31 δεκάτου. Άρα τα εμπορικά τμήματα ήδη είναι φορτωμένα και τα μπάτζετ τους είναι τακτοποιημένα. Αλλά θεωρώ ότι αν γίνουν οι κινήσεις θα βρούμε και χορηγούς. Γιατί όταν θα καταδείξεις επιτέλους υγεία σε αυτό το οποίο θες να κάνεις, όταν θα καταδείξεις επιτέλους ότι ναι, θέλω να οργανωθώ, ναι, θέλω να κάνω ομάδα, ναι, θέλω εμπορικό τμήμα, ναι, θέλω τεχνικό, τότε θα έρθουν και οι χορηγοί. Και κάτι θα ρωτήσεις. Ναι, κάποιος ρωτάει, ναι, αλλά είναι το ίδιο να προσελκύσει επενδύσεις, όπως λέτε, ο Άρης της Β' Εθνικής, αν παραμείνει κατηγορία, ή ο Άρης της Super League. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, είναι το ίδιο και το αυτό. Έχει σίγουρα ένα πλεονέκτημα το να είναι ο Άρης της Super League. Φυσικά και ο Άρης Super League έναντι του Άρης Β' Εθνικής είναι εύλογη απάντηση ότι είναι καλύτερο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Άρης της Β' Εθνικής δεν είναι ελκυστικός και ενδιαφέρον για έναν επενδυτή. Και θα εξηγηθώ, ας πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που πρέπει να αναφερθώ επίσης. Ο συνεργάτης λοιπόν στη Γερμανία, πριν μπω στο στούντιο, έκανα και ένα τελευταίο τηλεφώνημα πριν μπω μέσα να του πω τι μου επιτρέπει να πω και τι όχι και μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Στην πληροφόρηση και το ρώτησα γιατί είχαμε ένα τηλεφώνημα το πρωί και τα λοιπά και μιλούσαμε και μου λέει κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τα business plan, τις παρουσιάσεις, τα χαρτιά, τα πάντα από 5 ομάδες. Μία είναι της Γερμανίας, μία είναι της Ελλάδος και σε πίεσή μου, ασφυκτικότατη πίεσή μου δεν μου το αποκάλυψε γιατί δεν θέλω να το χαλάσω, δεν πάει να είναι άνθρωπος που θέλει να βγάλει χρήματα και αν κάποιος δεν θέλει, ενδεχομένως θα πάει σε κάποια άλλη. Δύο ομάδες της Πορτογαλίας και μία ιστορική της Ελβετίας. Έχουν λοιπόν αυτοί στη Γερμανία, μπορώ να το πω κιόλας, είναι η Δυνάμο Dresden. Έχουν τρομακτικά μεγάλη ιστορία σαν σύλλογος, έχουν τρομακτικά μεγάλη ιστορία και φιλάθλους οι οποίοι ακολουθούν την ομάδα τους στα Τάρταρα, ήταν γεμάτα τα γήπεδά τους κτλ. Και έχει και μια έφεση στο κίτρινο μαύρο ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάω, το Γερμανός, και θέλει να τους βοηθήσει και αυτούς. Και θα σου πω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη, είναι εμπλεκόμενοι ήδη σε μια πώληση η οποία έχει γίνει πέρυσι το Σεπτέμβριο στη Σλάβια Πράγας. Η Σλάβια Πράγας λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να χτυπήσει το Google και να το βρει. Έχει από πέρυσι το Σεπτέμβριο επενδυτή και είναι μια κινέζικη εταιρεία η οποία ασχολείται με την ενέργεια. Η εταιρεία αυτή, αν μου επιτρέψεις ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Λέγεται CEFC, είναι ενεργειακός όμιλος. Έχουν πάρει το 59% της Σλάβια Πράγας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και σου αναφέρω ένα παράδειγμα, τα πόσα χρήματα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Με το που πήγανε και μπήκαν στη Σλάβια Πράγας, παίζουν το καλοκαίρι, έχουν ανακαινήσει όλο το γήπεδό τους και παίζουν το καλοκαίρι με την Celtic ή με τη Ranger, νομίζω, φιλικό εναρκτήριο για να εγγενιάσουν το καινούργιο τους γήπεδο. Πήγανε, δεν ξέρω πώς λέγεται ο παίκτης, δεν με ενδιαφέρει, μόνο Άρης με ενδιαφέρει, ο καλύτερος τους παίκτης έπαιρνε 250 χιλιάρικα τότε με την προηγούμενο διοικητικό καθεστώς της εταιρείας, της ομάδος. Με το που πήγαν αυτοί, είχαν πρόταση 17 εκατομμύρια ευρώ να πουλήσουν το συγκεκριμένο αυτόν παίκτη και αρνήθηκε η διοίκηση των Κινέζων, οι οποίοι είπαν όχι, εμείς θα τον κρατήσουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε ομάδα. Θέλουμε να στήσουμε ομάδα, οπότε τον καλύτερο μας παίκτη δεν τον πουλάμε. Και το έχουν κάνει αύξηση συμβολέου 1 εκατομμύριο ευρώ. Πού, στην Τσεχία. Στην Τσεχία, 1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί μου είπαν έχουμε ήδη φακέλους έτοιμους για 5 ομάδες. Αν δεν θέλει ο Άρης, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, θα πάμε στις επόμενες 5 να παρουσιάσουμε τους φακέλους μας αυτούς. Έχουν συγκεκριμένα ραντεβού και στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο Κινέζοι. Είναι και στην Ευρώπη επενδυτικά φαν τα οποία ενδιαφέρονται να μπουν σε ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη σε σχέση με το ελληνικό το ρημάδι έχει κερδοφορία, έχει ενδιαφέρον, έχει ανάπτυξη, έχει εισρωή πολύ μεγάλη στο κοινό, έχει πολλά τηλεοπτικά, έχει εμπορικά. Έχει πάρα πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία ανακαλύψαν και οι Κινέζοι και όλα αυτά φυσικά οφείλονται στον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, αν τα λέω σωστά, ο οποίος μια ομάδα που ήταν βαθιά μέσα στη διαφθορά, η Guangzhou Evergrande, η οποία θεωρείται, ξέρω, η Real της Ασίας δεν ενδιαφέρει, η οποία είναι η πλουσιότερη ομάδα της Ηπείρου, η οποία το 2015 αναδείχθηκε η ίδια πρωταθλήτρια και τα λοιπά, κατέκτησε για δεύτερη φορά σε 3 χρόνια το Champions League της Ανατολής
Έχουν επενδύσει άνθρωποι, πήρανε από την Αθλέτικο Μαδρίτης με 42 εκατομμύρια ευρώ τον Τζάκσον Μαρτίνες, δίνοντας του ιδίου 12,5 εκατομμύρια το χρόνο, και συνολικές μεταγραφές της κινέζικης αγοράς ανέρχονται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο οι Άγγλοι έδωσαν περισσότερα 236 εκατομμύρια ευρώ για νέους παίκτες. Καταλαβαίνεις λοιπόν το μέγεθος, γιατί εμείς λέμε τώρα Κίνα και ενδεχομένως και εγώ να σου πω την αλήθεια πήγα στο μυαλό μου στοιχηματικές και διάφορα άλλα. Είμαστε παραπληροφορημένοι, είμαστε ημιμαθείς, θεωρώ και τον εαυτό μου σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχω τη γνώση που έχουν οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους μιλάω. Και έχουν πάρει εκτός από την Σλάβια Πράγα, την Πάρμα, τη Μίλαν, έχουν μπει στα τηλεοπτικά τρομακτικά μεγάλες εταιρείες οι οποίες είναι στην Κίνα. Και οι άνθρωποι λοιπόν με τους οποίους μιλάω έχουν φάκελο από 5 συγκεκριμένες ομάδες. Δεν μου αποκάλυψε μόνο για την Δυνάμο Δρέσδεν, τις άλλες 4 δεν μου τις αποκαλύπτει και λογικό το βρίσκω και εύλογο το βρίσκω, για να βρούνε επενδυτή σε εκεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνεις φάκελο, δεν σημαίνει επειδή θα έχεις όλα αυτά τα στοιχεία την επόμενη μέρα θα έρθει, αλλά σημαίνει ότι έχεις τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες και είναι αμετάκλητο και ασυζητητή ότι πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται, γιατί μέρος του συμφωνητικού μου το εξήγησε κιόλας, γιατί του λέω εσύ φέρ' τον εδώ και τα νούμερα είναι πολύ μικρά και να υπάρχει μια οφειλή αυτή τη στιγμή της ομάδας που δεν ξέρουμε πόσο είναι, είναι μικρό το ποσό, και να πάρει ξέρω εγώ ο Καρυπίδης να μας ζητήσει ξέρω εγώ 2, 3, 5, νομίζω ότι είναι εύκολο το νούμερο μπροστά στα νούμερα που μου αναφέρεις. Μου λέει δεν γίνονται έτσι δουλειές, Αντώνη, ξέχασέ το, δεν υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθούμε και να συνεχίσουμε την οποιαδήποτε κουβέντα αν δεν υπάρχει επίσημο χαρτί ότι ναι, θέλει ο Άρης. Θέλει καταρχάς ο Άρης. Γιατί ο Ιωπαδί, θα σου πω και κάτι άλλο. Τρία χρόνια, μιλάω για επενδυτή. Και οι περισσότεροι μου λέγανε ότι είμαι γραφικός. Ποιος επενδυτής και δεν πρόκειται να έρθει κανένας εδώ κτλ. Τώρα ξαφνικά έχει 15 μέρες, με πολύ μεγάλη χαρά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, διαπιστώνω ότι έχει ανοίξει κουβέντα γενικότερα στα sites, στα facebook, στα blogs, στα δεν ξέρω πού, στα ραδιόφωνα, στον δρόμο να βρούμε επενδυτή κτλ. Γιατί, ποιος μας τσίπησε καμιά μυγά. Όχι. Είδαμε πρώτον ότι η ομάδα μας δεν ανέβηκε πρώτη με 15 βαθμούς διαφορά. Είδαμε ότι προφανώς δεν υπάρχει η ποδοσφαιρική λογική που φανταζόμασταν εμείς κάνοντας αυτό το ρημάδι, το restart το οποίο κάναμε. Για σένα, αδερφέ, που λες, κύριε Ζαμπέτα, τι να τα λέτε στον αέρα, γιατί δεν κάνετε μια προσπάθεια να ενημερώσετε το αρμοδίο στον κύριο Καρυπίδη, το έχω κάνει. Η απάντηση ήταν αρνητική, πρέπει να το πω. Δυστυχώς δεν ήθελα. Η απάντηση ήταν αρνητική. Έτσι λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε πρώτα ο Άρης, αν θέλει. Ναι, γιατί ιδιοκτήτης επίσημα είναι ο κύριος Καρυπίδης. Ναι, τις μετοχές έχει στα χέρια του ο κύριος Καρυπίδης. Ναι, ο άνθρωπος αυτός έβαλε λεφτά, είπαμε, δεν τα ξαναπαναλαμβάνουμε. Πρέπει να το σεβαστούμε απόλυτα, απόλυτα. Το τι έχει βάλει, το τι θυσίες έχει κάνει για την οικογένειά του, το τι ρίσκο πήρε όταν έκανε την επένδυση στη Γάμα με ένα 200 και δεν ήταν απαραίτητο ότι θα ανέβει η ομάδα. Άρα, όπως τα χάσει ο Καλατζίδης, θα μπορούσε να τα χάσει και αυτός. Πίστεψε στον εαυτό του, πίστεψε στην προσπάθειά του. Είναι νόημεν ο τυπικός ιδιοκτήτης των μετοχών. Αν νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα ότι ο Άρης ανήκει από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και από το Βόρειο Πόλο μέχρι τον Νότιο Πόλο, στον οποιοδήποτε Αριανό έχει στην καρδιά του τον Άρη, την ψυχή του και φοράει τη φανέλα αυτήν. Άρα λοιπόν, και επειδή μαθαίνω για μυστικές συναντήσεις, για επιφανείς από πίσω και διάφορες φημολογίες, επαναλαμβάνω ότι η πιο δύσκολη γλώσσα στον Άρη είναι τα ξεκάθαρα. Δεν τα μιλάει κανένας. Επιτέλους, ας το πούμε ξεκάθαρα, απλά πράγματα. Να το πει ο κύριος Καρυπίδης, αν νιώθει ο ίδιος τόσο δυνατός, φυσικά θα συνεχίσει ο ίδιος, δεν το συζητάμε. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης, έχει το πάνω χέρι. Αλλά εάν νιώθει ότι δεν μπορεί, γιατί είχε πει όταν πήρε με την αύξηση του μητοϊκού κεφάλαιου, πάω το πω και αυτό. Όταν είχε κάνει λοιπόν την αύξηση με ένα 200 και μπήκε το μητοϊκό κεφάλαιο και άνοιξε την εταιρεία, είχε πει ο άνθρωπος, το δήλωσε ευθαρσός, ότι δεν είμαι κανένας μεγιστάνας να κάνω τα κέφια του καθενός και να βάζω εκατομμύρια και να πάω στο Champions League ή οτιδήποτε άλλο. Έχω ταβάνι, έχω συγκεκριμένα χρήματα τα οποία μπορώ να επενδύσω. Αν υπάρχει κάποιος άλλος, το είχε πει τότε. Και αν θέλει κάποιος να με διορθώσει, ότι αν έρθει κάποιος μεγάλος, εγώ ναι, θα ανοίξω το δρόμο. Εάν λοιπόν αυτή η δήλωσή του ισχύει, και μόνο αν ο ίδιος φυσικά δεν νιώθει 100%
δεδομένο ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κόσμου, αν θέλετε, γιατί και εμάς για μια διοδότηση μας διώξανε. Αν λοιπόν νιώθει τόσο δυνατός, να συνεχίσει την προσπάθειά του και να ανεβάσει με ό,τι νομικά τερτύπια, με ό,τι πρέπει να κάνει και με ό,τι νόμιμο δικαιούται ο Άρης να το διεκδικήσει μέχρι τελευταίας λανίδος, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά αν δεν μπορεί, θα ήταν τιμιότερο. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα του το αναγνωρίσει. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα τον βοηθούσε να πει: εγώ μπόρεσα και έκανα αυτό. Ανέβασα την ομάδα από τη Γάμα στη Βήτα, έκανα αυτά τα οποία έκανα. Και σήμερα είτε αναζητώ ένα συμπαίκτη, μπορεί να το αναζητεί όμως, έτσι, δεν το ξέρουμε. Καλό όμως θα ήταν να μας το δηλώσει, να μας το πει, ή τέλος πάντων να κάνει ένα σινιάλο ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Και δεν είναι κακό, όπως και εγώ δεν ήρθα σήμερα να σας πω εδώ πέρα ότι έχω από πίσω μου τίποτα Σαουδάραβες και τίποτα επεμβητές οι οποίοι θα έρθουν και τελικά να μην έρθουν ή να πάνε να καταλήξουν, ξέρω εγώ, σε τίποτα γυράδικα κτλ. Ήρθα να πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο Άρης μπορεί να βρει επενδυτή, γιατί η ιστορικότητα του σωματείου μας είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν σωματεία τα οποία είναι οικονομικά καταστραμμένα, αλλά λόγω της ιστορικότητάς τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ωραία, μια ώρα τελεία, να ακούσουμε λίγο την ώρα, κυρία Ζαμπέτα, και επιστρέφουμε σε πολύ, πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Λίμπερο 107,4. Άκης Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Μαζί μου είναι ο Αντώνης Ζαμπέτας. Τον ακούμε, μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και έχει να πει ακόμα πάρα πολλά. Πιστέψτε με, να ρωτήσετε οτιδήποτε στον κύριο Ζαμπέτα. Κύριε Ζαμπέτα, συνεχίζουμε. Νομίζω υπάρχει ένα μήνυμα εδώ πέρα, το βλέπετε, ή παλιό είναι αυτό. Όντως λέει, κάνει συναντήσει ο κύριος Καρυπίδης, ας μην προεξοφλούμε εξελίξεις. Δεν προεξοφλήσαμε, αδερφέ, απολύτως τίποτα. Μη μας παρεξηγείς. Δεν είμαστε ενάντια σε κανέναν. Δεν έχω εγώ και νταλγά με κανέναν. Εμένα ο νταλγάς μου είναι ένας και συγκεκριμένος. Θέλω όπως εσύ, γιατί θεωρώ ότι το θέλεις, θέλω όπως όλος ο κόσμος του Άρη, να πάμε την Κυριακή στο γήπεδο, να βάλουμε τη φανέλα μας και να ευχαριστιόμαστε και να γουστάρουμε επιτέλους Άρη. Δεν υπάρχει Άρης, αδερφέ, εδώ και 4-5 χρόνια. Εκτός αν εσύ βλέπεις κάτι άλλο. Εγώ δεν βλέπω κανέναν Άρη. Εγώ βλέπω Άρη στο Φιλότα, Άρη στα άσπρα χώματα, μας έχουν μάθει όλα τα χωριά και δεν βλέπω Άρη. Άρα δεν προεξοφλούμε καμία εξέλιξη. Του εύχομαι ολόψυχα του ανθρώπου να βρει επενδυτή, γιατί έχει κάνει ο ίδιος μια επένδυση, έχει βάλει ο ίδιος κάποια λεφτά. Αυτό θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, γιατί και εγώ έβαλα, εγώ τα χάσα, εγώ δεν πήρα τίποτα πίσω. Εγώ τρέχω στα δικαστήρια. Δεν ήρθε ένας αλήτης ποτέ να βοηθήσει, να πει έναν καλό λόγο μάρτυρας υπεράσπισης κάτι σε ένα δικαστήριο, να πει όχι δεν κάνουν αυτοί αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Ποτέ κανένας. Το πολεμάω μόνος μου μαζί με τον Αθανασιάδη. Και δυστυχώς ο Άρης με υφίσταται. Αν υφίσταται τότε εγώ είμαι τρελός. Έτσι λοιπόν, για να επαναλάβω, υπάρχουν οι άνθρωποι. Μου είπε ο Γερμανός πριν μπω μέσα, μπορείς να πεις ότι υπάρχει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την ΠΑΕ Άρης. Μπορεί να γίνει επίσημο αύριο το πρωί, εάν ο κύριος Καρυπίδης, που είναι ο ιδιοκτήτης, δηλώσει ευθαρσός ότι ναι, με ενδιαφέρει η πώληση ή ναι, με ενδιαφέρει ένα συμπαίκτης. Μου το είπε και ο Γερμανός ότι δεν είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να πουλήσει όλες τις συμμετοχές. Ο επενδυτής φυσικά θα πρέπει να έχει το 51% ή 67%. Να έχει και ο ίδιος ποσοστό μέσα στην εταιρεία, αν θέλει να παραμείνει στην ομάδα. Και δεν υπάρχει απολύτως κανένας πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στο πώς πρέπει να στηθεί. Ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε σήμερα ήταν 6 χρόνια διοικητικός σε ομάδα της Ελβετίας, γι' αυτό και ψάχνει και για εκείνη την ομάδα στην οποία ήταν επενδυτή. Δεν μπορώ να πω την ομάδα. Αλλά ήταν 6 χρόνια διοικητικός παράγοντας εκείνη την ομάδα. Έφυγε για τους δικούς του λόγους, είναι στο Μόναχο. Και σήμερα θέλει να ξαναβοηθήσει την ομάδα του εκείνη να βρει και εκεί στην Ελβετία, τέλος πάντων, παρόλο που έχουν εκατομμύρια εκεί, να βρει και εκεί ένα επενδυτή. Έτσι λοιπόν μου είπε ο άνθρωπος ότι ναι, μπορώ να πω στον αέρα ότι υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον από επενδυτή στην ομάδα. Ναι, υπάρχει λοιπόν επίσημο ενδιαφέρον από επενδυτή, όχι επενδυτή, συγγνώμη, επίσημο ενδιαφέρον να έρθει επενδυτή στην Ελλάδα. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να πάρει χαρτί από τον Καρυπίδη υπογεγραμμένο. Μαζί με τα οικονομικά στοιχεία, τι χρωστάει η ομάδα αυτή τη στιγμή, ξεκαθαρίστε ποδοσφαιριστές, εφορία, ΙΚΑ, ΣΥΚΑ, ΜΥΚΑ. Αν δεν χρωστάει, καλώς, δεν χρωστάει. Δεν σημαίνει ότι λέμε ότι χρωστάει. Έτσι. Αν χρωστάει, πόσο είναι το ποσό το οποίο θέλει. Και είναι προτίθεται αύριο το πρωί, να βρίσκεται στην Ελλάδα, να έρθει εδώ, να μιλήσει με τον
να μιλήσει με τον μεγαλομέτωπο που είναι ο κύριος Καρυπίδης. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει τη διοίκηση, τα ηνία στην ομάδα, να θέλει να πουλήσει, να θέλει να έχει συμμέτοχο, να θέλει. Και θα τον παρακαλέσω, δεν ξέρω αν ακούει, αν ακούνε άνθρωποι οι οποίοι είναι προσκύμενα σε αυτόν, θα τον παρακαλέσω γιατί έχουμε πολύ μεγάλο πόνο. Εκείνος δεν είναι τόσο μέσα στην οικογένεια του συλλόγου, δεν ήρθε μέσα από τα γενοφάσκια του Άριστα. Έτσι από τα σπλάχνα της. Εμείς 46 χρονών είμαστε, άλλοι είναι 50, 60, 70 που μας ακούν σήμερα, είναι πριν το τέλος της ζωής τους ενδεχομένως και θέλουν να δουν έναν Άρη. Θα τον παρακαλέσω ειλικρινά θερμά, ούτε να κλαψίσουμε ούτε τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε και θέλουμε να μας καταλάβει ότι εμείς τον Άρη το θέλουμε ανταγωνιστικό των τεσσάρων τέλος πάντων ομάδων που είναι στις πρώτες θέσεις της Super League επάνω. Θέλουμε να πηγαίνουμε και να ίσο προς ίσο όπως ξέραμε εμείς τον Άρη να πάμε να τους χτυπήσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε στον επόμενο τελικό, όχι 30-50 χιλιάδες. Θέλουμε να το σηκώσουμε επιτέλους, γιατί δεν μπορέσαμε να το σηκώσουμε τότε. Και θέλουμε να ξαναπάμε στη Μαδρίτη, στο Μάντσεστερ, στο Ρόζενμπουργκ, όπου τέλος πάντων είναι να μας βγάλει κλήρωση στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε άλλο χωριά. Δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε το ρίσκο αν θα ανέβουμε ή δεν θα ανέβουμε. Δεν θέλουμε να μην έχουμε τεχνικό διευθυντή εμπορικό. Θέλουμε το site μας να είναι το καλύτερο. Θέλουμε το e-shop μας να είναι το καλύτερο. Θέλουμε συνεργασίες. Υπάρχει δυνατότητα. Τα έχω τα email. Μπορεί να αναζωπηρωθεί με την Dortmund, γιατί οπαδικά έχουμε σχέσεις με αυτούς. Γιατί μπορούμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις, να έχουμε δικά μας προϊόντα στην μπουτίκ τους και δικά μας και δικά τους στη δικιά μας. Μπορούμε να πάρουμε τεχνογνωσία από εκεί. Και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω είναι πεντακάθαροι, ξεκάθαροι, παραπάνω δεν γίνεται. Έχουν βοηθήσει τον Άρη 5 φορές, δεν τιμολόγησαν ποτέ ούτε ένα ευρώ. Όταν ήρθε ο Πρόμπιρες τότε στην ομάδα, τον φέρανε αυτοί και δεν θέλανε ούτε ένα ευρώ. Γιατί εγώ δεν είχα κάποια επαφή με την Πολωνία τότε και είχα αμόφωνη απόφαση, ήταν να έρθει ο Πρόμπιρες. Και τον κάνανε τα παιδιά αυτά, δεν ζητήσαν ποτέ ούτε ένα ευρώ. Και είναι τόσο ξεκάθαρη και με πολύ βαθιά τεχνογνωσία και με ανθρώπους πάρα πολύ δυνατούς στη Γερμανία επάνω στο κομμάτι τεχνογνωσίας. Και πιστέψτε με, έχουμε μιλήσει για το πρώτο πράγμα που θα κάναμε, θα ήταν τα Μπαμπίνι. Τα Μπαμπίνι, θα ξεκινήσουμε τα Μπαμπίνι, δεν ξεκινήσουμε την πρώτη ομάδα, θα ξεκινήσουμε τα Μπαμπίνι. Θα έπρεπε ο Άρης επιτέλους να έχει δικά του γήπεδα και εδώ, μια και μιλάμε για Μπαμπίνι, συγχαρητήρια, δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο από κοντά, στον κύριο Καραμαλή και στους συνεργάτες του, για ό,τι έχει πετύχει και κράτησε τα όποια παιδάκια κράτησε από αυτή την λαιλασία που γίνεται στις νεαρές. Προχθές βραδέθηκε και η ομάδα στον αγώνα με το Λεκπέλο, έτσι το φιλικό αυτό με την Εθνική. Βραβεύτηκε κάτω K16 για το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, έτσι. Απόλυτα συγχαρητήρια. Μπορώ να σου πω ότι το πρωτάθλημα πήρε K17 μετά στο Θεό. Δεν το παραλύζω ούτε καν με τη Μαδρίτη. Για μένα ήταν η μεγαλύτερη στιγμή παραγωγικά που έζησα μέσα στο σύλλογο. Έτσι λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Καραμαλή για ό,τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα και μπόρεσε και κράτησε από αυτή τη γενοκτονία που γίνεται στις νεαρές ηλικίες και γίνονται άλλες ομάδες τα πιτσιρίκια. Και είναι πολύ λογικό γιατί εμείς οι μεγάλοι έχουμε τα αλγά, αλλά τα πιτσιρίκια δεν τον έχουν και πάνε με άλλα κριτήρια και γίνονται ομάδες. Έτσι λοιπόν, από τα Μπαμπίνι ξεκινήσαμε. Ποια θα είναι η οργάνωση, ποιοι θα είναι οι προπονητές, πώς είναι η δομή. Έχω δει πράγματα που ούτε εγώ τα ήξερα και δεν τα ξέρω ακόμα και δεν ισχυρίζομαι ότι τα ξέρω. Γι' αυτό τον λόγο παρακαλώ θερμά και τον ΑΣ ακόμα. Τους έχω στείλει μια επιστολή και θα το δημοσιοποιήσω τώρα. Τους έχω στείλει ένα email, το κρατούσα καμιά 15 μέρες, το είχα έτοιμο. Αλλά έλεγα να μην το στείλω για να μην κατηγορηθώ ότι παρεμβάλλω στο έργο της ΠΑΕ και ότι δημιουργώ αναστάτωση και προβλήματα ενώ η ομάδα παίζει τα τρέστα της για να ανέβει. Είναι παιδιά έτερον εκάτερο. Είναι άσχετο τελείως μα τελείως για το αν θα παίξει η ομάδα, να μην λέμε ονόματα, οι ποδοσφαιριστές, οι 11 που θα μπουν στο γήπεδο, ο προπονητής, οι φυσιοθεραπευτές, ό,τι έχουν δουλειά να κάνουν. Άσχετο είναι τελείως, άσχετο τελείως, για το αν θα βρούμε επενδυτή. Για το αν η διοίκηση θα πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Όταν η ομάδα έπαιζε στην Αθλητικό Μαδρίτης, εγώ έπρεπε την επόμενη μέρα να πάω στην εφορία για να κάνω ρύθμιση. Έπρεπε να πληρώσω το προσωπικό. Έπρεπε να κάνω το εμπορικό τμήμα. Έπρεπε να κάνω ό,τι έπρεπε να κάνω. Άρα άσχετο τελείως είναι. Και δεν επηρεαζόταν αυτό κανένας ποδοσφαιριστής τότε της ομάδας, ούτε κανένας προπονητής για το τι ενέργειες έκανα εγώ σαν διοίκηση. Άρα λοιπόν είναι άσχετο για το αν θα ανέβει ή δεν θα ανέβει η ομάδα. Να πάει σε επενδυτικά γραφεία. Αν δεν θέλει με τους δικούς μου ανθρώπους, με γεια τους, με χαρά τους, αν έχουν μεγαλύτερους, δεν με πειράζει ούτε αυτό. Αν όμως θέλουν να εξετάσουν και την περίπτωση του δικού μου
ανθρώπου, συνεργάτη, πολύ ευχαρίστω από το πρωί έρχεται στην Ελλάδα. Από το πρωί. Αλλά μόνο, θα έρθει μόνο όταν θα του δοθεί επίσημα ένα χαρτί και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι καλοπροαίρετοι, οι κακοπροαίρετοι. Οι καλοπροαίρετοι το καταλαβαίνουν. Οι οποιοδήποτε κακοπροαίρετοι θέλουν να πούν οτιδήποτε. Παιδιά, βάλτε στην άκρη τα οποιαδήποτε προβλήματα έχετε με άτομα. Βάλτε στην άκρη τους οποιοδήποτε εγωισμούς και αν έχετε. Βάλτε στην άκρη τα οποιαδήποτε πιστεύω σας, γιατί ένα πράγμα μας ενδιαφέρει όλους και έναν Άρη έχουμε, γιατί έχουμε δημιουργήσει χίλιους Άριδες στο μυαλό μας και στα Facebook, να δούμε τον Άρη επιτέλους εκεί που θέλουμε να τον δούμε. Γι' αυτό είπαμε θα το πετύχουμε μόνο με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος, έχει αποδειχτεί αυτό το πράγμα, γιατί μου λέγανε το 12 φύγε εσύ και θα έρθουν επόμενοι κτλ. Δεν είστε κανένας. Ήρθαν πάλι διαχειριστές, ήρθαν πάλι άνθρωποι οι οποίοι και διαχειρίστηκαν όχι με τον καλύτερο τρόπο τα οποιαδήποτε έσοδα είχαμε. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύανε ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, δεν ξέραν ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του Άρη, δεν ξέρανε τι πραγματικά ήταν ο Άρης και πού μπλέκανε και τι παίρνανε ευθύνη στο κεφάλι τους, γιατί ο Άρης δεν είναι μια εταιρεία που πουλάει ξέρω, παπούτσια, τροχόσπιτα ή κάτι άλλο. Είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Έχει πολύ μεγάλη διαπεραστικότητα στην κοινωνία, έχει πολύ μεγάλη διαπεραστικότητα στην οικογένεια, στα παιδιά, στα εγγόνια, στα ανήψια, στους γονείς, στις μάνες, στα πατέρια, στους παππούδες, στους πάντες. Και γι' αυτό το λόγο είπα πριν ότι το τυπικό είναι ναι μεν ότι οι μετοχές είναι στον κύριο Καρυπίδη και αυτός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, αλλά έχουμε και εμείς λόγο. Και γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ σήμερα να πω τουλάχιστον εγώ για τελευταία φορά. Δεν θα κάνω ξανά καμιά παρέμβαση, δεν με ενδιαφέρει. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε σήμερα. Όποιος θέλει να καταλάβει πού βρίσκεται ο Άρης, ποιες είναι οι πιθανότητες να κάνουμε τον Άρη πάλι μεγάλο, ανταγωνιστικό, να πάμε ξανά. Και θέλω να μου το ξαναβάζει λίγο το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσαμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ το ακούω πολλές φορές την εβδομάδα, τους μήνες, τα χρόνια. Θα το βάλουμε, ναι. Θέλουμε αυτό τον Άρη, ο οποίος ήρθε και πήγε 30.000 κόσμο κάτω και αυτά δείχνουμε και στο Facebook και τα πανηγυρίζει ο κόσμος. Δεν πανηγυρίζει που πήγε στο Φιλότα να παίξει. Δεν πανηγυρίζει κανένας Αριανός που πήγε ο Μάστη Γάμα Εθνική για να διαγράψει τα χρέη της. Δείχνετε όλοι στο Facebook, στα site, στους φίλους σας, οπουδήποτε και αν πάτε, το μάτς με την Μπόκα. Δείχνετε τον τελικό, δείχνετε τη Μαδρίτη, δείχνετε το Μάντσεστερ. Τα πέτυχε ο Άρης, όποιοι ήταν εκεί πέρα πάνω, τα πέτυχε ο Άρης με συγκεκριμένο τρόπο. Με ποδοσφαιρική λογική, η οποία ναι, εκτροχιάστηκε. Ναι, από συγκεκριμένο άνθρωπο, εκτροχιάστηκε. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα με τεχνογνωσία, που και τότε υπήρχε, αλλά πάμε να μην το ανακατέψουμε. Σήμερα λοιπόν θέλουμε τεχνογνωσία, θέλουμε ανθρώπους που να ξέρουν από ποδόσφαιρο. Θέλουμε να κάνουμε γραφείο στην Αθήνα. Ο Άρης δεν έχει γραφείο στην Αθήνα. Το 12 το είχα ξεκινήσει με Γρόλιο τότε κτλ. Δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε γιατί μας διώξανε. Ο Άρης πρέπει να έχει μόνιμο γραφείο στην Αθήνα και να πηγαίνει από το πρωί στο βράδυ στην ΕΠΟ, στη Λίγκα, να πίνει καφέδες, να μπαινοβγαίνει στα γραφεία, να τον μάθουνε, να κάνει τους οποιοδήποτε συσχετισμούς που πρέπει. Όχι να πετύχει κάποια ευνοία. Δεν του δόθηκε ποτέ του Άρη. 50-50 θέλουμε. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να βάλουμε ένα ηχητικό που και αυτό θα σας αρέσει, φαντάζομαι. Γιατί με το άλλο δεν ξέρω τι έπαθε πάλι. Βλάμμένο. Όποιο ηχητικό και να έχει Άρη. Ναι, νομίζω. Είναι από τον κόσμο και είναι το μεγαλύτερο νομίζω διπλό που έχουμε κάνει στην ιστορία μας. Και το μοναδικό που έχει κάνει η ελληνική ομάδα στην Ισπανία, έτσι. 14 ήττες έχουν αυτοί, μία είναι η δικιά μας. Έτσι, ακριβώς. Και είναι το 2-3 στη Μαδρίτη φυσικά. Ναι, δεν ακούγεται πολύ καλά. Ο Οριόλ, νομίζω. Να δούμε. Και ο Λαζαρίνης. Ένας από τους δύο είναι. Εδώ το βλέπουμε για πάλι. Δείτε, ο Ντομίνγκες πρόκει. Το Λαζαρίνη δίνει αμέσως το πέναλτι. Χωρίς να το σκεφτεί ο Μπέμπετ. Και ο Άρης έχει την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Είναι ξεκάθαρο. Δείτε το τράβημα της φανέλας. Από το πέναλτικό και με το 2-2 που θα θυμόμαστε όλοι. Σε παρακαλώ το Γιάννη. Περίπτωση. Το πέναλτι το οποίο ο Κροάτης
σφύριξε άμεσα καθώς είχε καθαρή εικόνα της φάσης και είδε το τράβημα του Ντομίνγκες στο Λαζαρίνι. Ο Κόκε παίρνει την μπάλα. Ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στον Άρη στο δεύτερο λεπτό έχει τώρα την ευκαιρία στο 51ο να ξαναβάλει την ομάδα του στην διεκδίκηση της νίκης. Ο Κόκε απέναντι στον Ντεχεάο. Ο Κόκε που πλασάρει γκολ. Εύστοχα εκτελεί το πέναλτι ο Σέρχιο Κόκε και στο 51 ο Άρης είναι και πάλι μέσα στο παιχνίδι. Με τον Ισπανό να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Άρη. Βλέπετε ξανά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κόκε. 2-2 ο Άρης ισοφαρίζει. 2-2 ισοφαρίζει ο Άρης και πάμε τώρα στο κόρνερ. Η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα εκεί όπου έχει την ευκαιρία για να πάρει τη νίκη με τον Τσέζαρε, συνεχίζεται τη φάση. Γκολ, 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 3-2 στο 81. Στο 81 με τον Λαζαρίδη. Τον βλέπετε και δείτε τι γίνεται και στις κερκίδες του Βιτέντε Καλδερών. Ένα κουβάρι, οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν τον γκολ του Λαζαρίδη, με το οποίο ο Άρης έχει τη δυνατότητα να φύγει νικητής από το Βιτέντε Καλδερών και να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του. Μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του. Μια νίκη που νομίζω θα μείνει ανεπανάληπτη, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο. Και να σκάμε το χαρτί, να ακούσουμε και τον δικό μας εδώ πέρα, τον Αλέξη Σαββόπουλο. Όχι, δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Θα το βρούμε όμως, πού θα πάει. Εδώ είμαστε. Αυτό ήταν το παιχνίδι του Αλέξη Σαββόπουλου. Με εκείνη την χαρακτηριστική φάση. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά, το κάρι, ο Νέτο γκολ! Γκολ ο Νέτο! Στέλνει το μάτς του Κλεάντης Μικελίδης. Υπάρχει Θεός στα πηγάδια. Από την κεφαλιά του Κάμπορα στο δοκάρι. Ο Νέτο από πολύ κοντά ισοφαρίζει. Κάνει το 1-1 και στέλνει το παιχνίδι στο Κλεάντης Μικελίδης. Το ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο. Καλά τα θυμόμαστε, καλά τα θυμόμαστε, κύριε Σαμπέτα. Εκεί αλλά πρέπει να ξαναπάμε, ρε φίλε. Περασμένα μεγαλεία λέει. Διηγώντας τα να κλαις, λέμε. Όχι, δεν θέλουμε να κλαίμε, θέλουμε διηγώντας τα να μας παραδειγματίζουν, να μην χάσουμε την πίστη μας, γιατί έχει ξενερώσει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος βλέπει κάποια υγεία και έρχεται στο μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει 4 και 5.000 κόσμο πολλές φορές. Δεν τα είχε αυτά το ποδόσφαιρο φέτος. Κάτι βλέπει ο Αργιανός, είναι αυστηρός κριτής. Δεν τα βλέπει στο ποδόσφαιρο, τα βλέπει στο μπάσκετ. Βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε χρήματα. Το θερμοπαρακαλούμε και αυτόν ό,τι μπορεί να κάνει. Και αυτό το οποίο δήλωσε ότι αν φέρει επεμβητή δεν θα ξέρει τι να του πει όταν θα βλέπει τι θα βλέπει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να το κάνουμε όμως και εμείς, να είμαστε ασπίδα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει να επενδύσει τα χρήματά του και πρέπει να είμαστε και στον Καρυπίδη ασπίδα. Αλλά θα είμαστε και αυστηροί κριτές, γιατί δυστυχώς, κύριε Καρυπίδη, δεν ανεβήκαμε τρένο όπως θα έπρεπε ή όπως θα θέλαμε ή όπως θα αρμόζε στον Άρη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θέλουμε να σεβαστούμε αυτόν τον οποίο θα έρθει. Να βάλουμε πλάτη. Καλό και τον κύριο Λάσκαρη με όποιες γνωριμίες έχει. Έχω προσπαθήσει να τον πλησιάσω, δεν μπόρεσα, δεν έβγαλα άκρη με τους ανθρώπους που είναι γύρω του κτλ. Ήθελα να το εξηγήσω το business plan. Ήθελα να το εξηγήσω ότι στην Ευρώπη, το ξέρει ενδεχομένως επιχειρηματικά, δεν το κάνω κανένα μάθημα, όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες που είναι ποδοσφαιρικά αναπτυσσόμενες, η κερδοφορία και είναι μέρος του business plan, έρχεται μόνο από πωλήσεις ποδοσφαιριστών και μόνο από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά κύπελα. Με τον άνθρωπο λοιπόν που επεξεργαστήκαμε κάτω στην Αθήνα το business plan, το οποίο είπα τη Δευτέρα το έχω έτοιμο, δεν θα είναι για να το δημοσιοποιήσουμε στα Facebook, αλλά είναι συγκεκριμένο εργαλείο δουλειάς, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε θέλει να προσεγγίσει επενδυτή. Τα νούμερα είναι μόνο σε δυσμενή σενάρια, δηλαδή τα έχουμε βάλει σε αρνητικά σενάρια, ότι ξέρω εγώ, έχουμε ξεκινήσει με 3.000 διαρκείας. Ενώ πιστεύω ότι αν θα έρθει επενδυτής και δώσει πραγματικό όραμα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αλλά εμείς βάλαμε 3.000 διαρκείας μόνο. Βάλαμε μόνο 5.000 εισιτήρια αγώνων. Βάλαμε μόνο 200.000 τηλεοπτικό, που πιστεύω ότι θα πετύχουμε μεγαλύτερο την πρώτη χρονιά. Βάλαμε χορηγούς 300.000, που πιστεύω ότι αν δείξουμε οργανωμένα προς τα έξω αυτό που πρέπει να δείξουμε, θα έρθει και πολύ μεγαλύτερος χορηγός. Να μην ξεχνάμε η ΑΕΚ, αφού θέλαμε να αντιγράψουμε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ την πρώτη χρονιά είχε LG και είχε οποιοδήποτε. Ένα 200 είχε αποχορηγίες. Ναι, αλλά πότε? Όταν έδειξε προς την αγορά, και την αγορά εννοώ την εμπορική αγορά,
τις εταιρείες που ήρθανε και την πλησιάσανε, δεν πήγανε μόνο επειδή είχαν σχέση με τον Μιλτσανίδη, πήγανε γιατί είδανε ότι υπήρχε κάποια οργάνωση, υπήρχε μια δομή, υπήρχε μια αρχή και ένα τέλος. Δεν έχουμε εμπορικό διευθυντή, δεν έχουμε οικονομικό διευθυντή, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κανέναν, δεν έχουμε τεχνικό διευθυντή. Έγιναν οι μεταγραφές ή το πλάνο, τέλος πάντων, όπως έγινε. Δεν είναι αυτό ποδοσφαιρική λογική. Προφανώς τη χρειάστηκε για την κατηγορία, γιατί πίστεψε ότι θα την δεν ανέβει υπάρχουν αυτά. Εύκολα ο Γιώργος Καρπίδης. Δεν υπάρχουν αυτά. Σε οποιαδήποτε στη γάμα εθνική Πορτογαλίας να πας, γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι, σου λέω, έχω ακούσει και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία και εγώ δεν ήξερα. Είναι τελείως διαφορετικά τα οργανογράμματα, είναι τελείως διαφορετικές οι δομές. Δεν μπαίνει όποιος, μπάτε σκύλα, λέστε μπείτε στα γραφεία. Υπάρχουν βιογραφικά, υπάρχουν αξιολόγηση προσωπικού, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες επάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και να σου πω τώρα, μου λέγαν, Σάκη, συγχώρεσέ με, απλά δεν είναι και τίποτα σημαντικό, ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο βάζει ο αθλητής το χέρι του, την παλάμη του, πριν μπει στην προπόνηση και του βγάζει πώς ακριβώς είναι η φυσική του κατάσταση εκείνη τη στιγμή, δηλαδή του κάνει μια ανάλυση αν θέλει αίματος, σαν τεστ κόπωσης, κάπως έτσι. Οτιδήποτε, ναι, βάζοντας μόνο την παλάμη πάνω. Και πηγαίνει στον προπονητή, το βλέπει αυτό ο προπονητής πριν μπουν στην καμπίνα, στα αποβιτήρια για να βάλουν τις στολές του για να βγουν για προπόνηση. Παίρνει ο προπονητής αυτή την ανάλυση και βλέπει ακριβώς ποια κατάσταση είναι όλοι του οι παίκτες. Αυτό το μηχάνημα κάνει κάποια χρήματα, ναι. Πρέπει να το έχουμε. Πρέπει να υπάρχει η δομή, πρέπει να υπάρχει η οργάνωση όλη αυτή από πίσω. Και με το ηχητικό που θα κλείσεις, γυρίσαμε πίσω από τον τελικό της Πάτρας και αυτό είναι που νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ κόσμο. Της Πάτρας που ήμασταν στην Β' Εθνική, έτσι, έτσι ακριβώς, το ξεχνάμε. Έτσι ακριβώς, αυτό το ηχητικό που θα κλείσεις και πιστεύω ότι εκφράζει το 99,9% των Αργιανών. Ας το ακούσουν και ας κάνουν αυτά που λέει το ηχητικό και καλημέρα Άρη. Να μην λέμε καληνύχτα Άρη, να πούμε καληνύχτα για μας και να πούμε από αύριο καλημέρα Άρη. Καλημέρα Άρη λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας.